απίκο που λένε εδώ, Παναγιώτης Παπαδόπουλος. Μάριος Ασλαμάς, κάπου εκεί στις Κυκλάδες. Χρήστος Νοσταλτίδης, κάπου εδώ πέρα στις Κυκλάδες του Βαθύλακου. Και Χρήστος Κιώσης. Θα συμπορεθούμε όλοι μαζί, θα ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να βγάλουμε ένα ακόμα διωράκι. Πού όμως, ρε Πανάγο, στο Λίμπερος 107,4. Ναι, αλλά εκπομπή δεν έχει όνομα. Είναι no name. Πώς, έχει όνομα. Είναι Τρόικα. Κατά καιρούς γίνεται Τρόικα. Νομίζω από τις 350 μέρες το 340 μέρες το χρόνο που κάνουμε εκπομπές, 320 τέλος πάντων. Τις 315 νομίζω είμαστε απαρτία. Τις άλλες 5 κάποιος λείπει. Μοναδικός, unique που λένε και στα γαλλικά. Τρόπος επικοινωνίας, FM και ενώ το μήνυμα σας αποστολή στο 54526. Γραμμές φυσικά όπως γνωρίζετε οι περισσότεροι ανοίγουμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. Θα πάω μαζί για το επόμενο διωράκι μέχρι και τις 12 η ώρα που θα ακολουθήσει η εκπομπή Πάω 24 και να μας πούνε τρώνε τα νύχια τους αν θα απαντήσει ναι ή όχι ο Κοεντράο. Όχι λέω εγώ, αλλά anyway, ας περιμένουμε λίγο ακόμα. Ψάχνοντας τα σαν σήμερα δεν υπάρχει κάτι ενδιαφέρον. Σαν σήμερα λέει αποκαταστάθηκε, παρένθεση, ερωτηματικό, κλείνει παρένθεση, η δημοκρατία στην Ελλάδα. Οπότε, αφού αποκαταστάθηκε, γι' αυτό το λόγο ακούτε και εμένα, έτσι. Αλλιώς θα μας σπάγαμε πέτρες σε κανένα νησάκι. Αλλά όχι, δεν έκανε. Έκανε και καλά, λένε η Χούντα. Αυτό το κλασικό, όπως το, σαν τη Χαλκιδική δεν έχει, έκανε και καλά η Χούντα. Έφτιαξε δρόμους. Εν αντιθέσει, αν θες και προχθές, είχαμε πάρα πολλά μεγάλα γεγονότα. Ένα εξ αυτών ήταν αυτό που αναφέραμε χθες, τη γέννηση του Εμίλιο Μπουντραγένιο, του ποδοσφαιριστή της Ρεάλ Μαδρίτης. Φίλε, περισσότερο Μπουντραγένιο δεν έχουν ακουστεί όλο τον χρόνο στη Θεσσαλονίκη παρά μόνο σε δύο μέρες μέσα, έτσι. Μια μισή, τέλος πάντων, μια εκπομπή και κάτι. Ναι, αλλά υπήρξαν και άλλα μεγάλα γεγονότα. Όπως ότι στις 21 Ιουλίου του 1928 αυτοκτονεί στην Πρέβεζα ο ποιητής Κώστας Καριωτάκης. Αυτός είναι ο αγαπημένος του τέτοιου, του Μάριου, του Ασλαμά. Το τσέκανα, ρε παιδί μου, για να το αναφέρω χθες. Αλλά χθες, επειδή δεν είχα τα χαρτιά μαζί μου, δεν μπόρεσα να αναφέρω κάποια άλλα γεγονότα. Όπως το 1924 παραχωρείται στον Παναθηναϊκό το γήπεδο της Περιβόλας που βρίσκεται στη Λεωφόρο Αλεξάνδρου. Το ξέρεις τι λέγεται Περιβόλα. Ναι. Είδες και εσύ τι μαθαίνεις μαζί μου. Ανοίξουμε τον Ασλαμά τώρα, έτσι, και πετυχαίνετε ένα Παναθηναϊκό κάπου εκεί πέρα που βρίσκεται ο Μάριος και πιάνετε κουβέντα. Πάλι δεν το μάθαινες. Ούτε πάθαινε και το γνωρίζω αυτό το πράγμα. Οπότε, εφόσον είσαι εδώ μαζί μου, μην είσαι κυθροπός πρώτα απ' όλα, θα είσαι χαρούμενος. Θα είσαι χαρούμενος. Τελείωσε. Θα βάλουμε μια τάξη εδώ πέρα. Θα βάλουμε τάξη. Τελείωσε. Έμαθες λοιπόν ότι η περιοχή της Περιβόλας είναι που βρίσκεται τηλεφόρο Αξάνδρας, παραχωρείται για το γήπεδο του Παναθηναϊκού. Ολοκληρώνεται το 1904, σε παρακαλώ πολύ. Σοβιετική Ένωση, φιλέ. Έτσι, μαμά Ρωσία. Ολοκληρώνεται ο υπερσιβηρικός σιδηρόδρομος, ο οποίος ξεκινάει από Μόσχα και πού καταλήγει, ρε Χριστογιώση. Βλαδιβοστό, κάπου το διάβασε, ρε φίλε. Έχεις τα σαν σήμερα μπροστά σου και μου το παίζει μάγκα, επειδή δεν βλέπω, κατάλαβες τι γίνεται. Αφού ξέρεις τι είναι το Βλαδιβοστόκ, πόσα μίλια υπολογίζει ότι μπορεί να είναι το μήκος. Για πες μας λίγο. 6.000 μίλια. 4.600 κοντά έπεσε. Ήθελε να έχει 400, έτσι. Όπω. 4.600 πόσα χιλιόμετρα είναι, δηλαδή. Το μίλι πόσο είναι. Τι, σχεδόν επί δύο. Αλήθεια λες. 8.000 χιλιόμετρα. Τι 8, 9.200. 8.000. Ναι. Σχεδόν επί δύο. Άλλο 1,6 ρε φίλε και άλλο. Με 1,6 δεν έχει διαφορά ρε φίλε. 6.000. Α, το ναυτικό μίλη είναι 1,8. Είδες τι μαθαίνω εγώ σήμερα μαζί σου εδώ πέρα. Εγώ θα διάλειμμα σε ένα μας να πάω διακοπές φίλε. Ούτε κάνουμε τον Ασλαμά. Α, έχουμε πάει και έχουμε φάει φρίκι. Δεν πειράζει. 4.607 μίλια. Φοβερό πράγμα ρε φίλε. Και εδώ φτάνουμε στο quiz της ημέρας. Για ρίξτε τα αυτάκια σου, κυριούλη. Το 1969 πατάει πρώτος στη σελήνη με την αποστολή Apollo 11. Ποιος, Χριστογιώση? Ο Νίλ Άρμστρονγκ. Ναι, μόνος ήταν. Ήταν ένας Παπαδόπουλος στη σελήνη, φίλε. Όχι, δεν είχε παρεούλα. Δύο πάτησαν. Ο άλλος ποιος είναι, ρε φίλε? Εσύ το ξέρεις, ο κόσμος το ξέρει όμως. Γιατί πάντα τον ένα σχεδόν αναφέρουμε. Όχι σχεδόν. Ένα τρίτο κακάκια έκανε, σου λέει κάτσε φίλε. Αν πήγα ποτέ σε σελήνη, έτσι. Ή όμω μπορεί να είχε ένα ψυγάρο, φίλε. Σιγά μην πιστέψουν ο κόσμο ότι πήγαμε σε αυτή τη πατήσα με το πόδι σε σελήνη. Εδώ έρχεται το πρώτο κουιζάκι τη ημέρα. Έτσι. Ποιο είναι ο δεύτερο ο τύπο εκεί πέρα που πάτησε το πόδι σε σελήνη το 1969. Νίλ Άρμστρονγκ ήταν ο ένα. Είναι ζει αυτό. Ζει, Συντάξει, και αυτή δίνω, ρε φίλε. Ξαναπήγε. Σόπαρε. Ο Νίλ Άρμστρονγκ δύο φορές πήγε. Φοβερό πράγμα, Να μην έχει πατήσει το πόντι του Βουρβουρού και να έχει πάει δύο φορές σε σελήνη ο άλλος. Φοβερό πράγμα, δεν είναι. Καράβλαχος Αμερικάνος. Ποιος είναι ο άλλος? Δώρο, γυαλάκια, Opticon Express, Δημητριάδης.
η μεγάλη μορφή της όρασης. FM κενό, δώστε την απάντηση για το δεύτερο τύπο που πάτησε μαζί με τον Νίλ Άρμστρονγκ στη Σεβίλη το 1969. Ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 54526. Γυαλιά οράσης ήλιου από τα Opticon Express. Τρία καταστήματα στην πόλη. Έτσι, και ένα στο Μακεδονίο Παλάτσι, αυτά δεν μου άρεσε, τα ξέρει, που δεν αγοράζει από μέσα κτλ. Τρία καταστήματα στην πόλη, είτε βρεθεί στο κέντρο Παύλου Μελά 11 με το που στρίψει από Τσιμισκή, τσουπ, δεξιά, να το ο Δημητριάδη, Opticon Express. Το άλλο, είσαι στα δικαστήρια, ούφα, ανακουφίστηκε, πλημέλημα, τελείωσε, αναστολή 2 χρόνια. Πάρε τα γυαλάκια, γιατί έχει βγει βουρκωμένο εκεί πέρα, μη σε βλέπει και ο ήλιο. Παίρνει από εκεί τα γυαλάκια. Δεν είσαι εκεί, είσαι στην Ευκαρπία, στην αριανοκρατούμενη Νέα Ευκαρπία. Μπορεί να πα Πολυτεχνείου 30 κάτι, αν θυμάμαι καλά, μόνο αυτό θυμάμαι, φίλε. Και να παραλάβει τα γυαλιά ηλίου από τα Opticon, ή οράσει από τα Opticon Express. Αρχή να απαντήσει σωστά στο κουιζάκι που έχουμε βάλει, Νίλ Άρμστρονγκ, με ποιον ακόμα τύπο, έτσι, σουλατσάραν στη Σελήνη, σαν προχθές το 1969. Όταν παίρνει δηλαδή, να σου πω κάτι, όταν παίρνει τη σκητάλη στα χέρια ο Ιχολίτης, είναι πολύ άσχημο αυτό το πράγμα, ρε φίλε. Δηλαδή, σου είπα εγώ να βάλεις τραγούδια, σου είπα, αλλά anyway, εντάξει, δεν πειράζει. Και είσαι μέλος εκπομπής, ρε φίλε. Αυτό το είχαμε έτοιμο, ξέρεις για ποιο λόγο, Το γνώρισε αυτό το πράγμα, ρε φίλε, το 1985. Πολιτική πρωτεύουσα της Ευρώπης ήταν η Αθήνα. Το ήξερες, Η πρώτη. Α, πρώτη φορά, ναι. Άντε, ρε. Σοβαρά. Και είχε το Rocky Nathers, το Καλλιμάρμαρο, με συμμετοχή Stranglers. Εμείς το 97, ρε φίλε. 97, Ναι. Και ήρθαν οι YouTube. Εκεί πέρα ήταν Stranglers. Depeche Mode και Culture Club λέγονται αυτοί. Culture Club, Culture, Αυτή, κάτι τέτοια έβαζε ο Ασλαμάς, δεν έβαζε. Ναι, ρε φίλε. Εμείς δεν λέμε όμως The Silence, δεν ακούμε James The Silence, φίλε. Ακούμε Disturbed εδώ πέρα. Όταν υπάρχει ποιότητα στην εκπομπή, που είναι διάχυτη, το 33% της εκπομπής είναι εδώ πέρα αυτή τη στιγμή και ακούτε The Sound of Silence. Έτσι. Μοναδικός τρόπος επικοινωνίας FM και το μήνυμά σας, αλλά είναι μεγάλο έγκλημα να μιλάω πάνω σε αυτό το άσμα. Είναι τουλάχιστον ντροπιαστικό το ότι δεν έχει έρθει ακόμα μία σωστή απάντηση, φίλε, για τους τυπάρες που πάτησαν πρώτο το πόδι στη Σελήνη. Εντάξει, Νίλ Άρμστρονγκ, τα ευκολάκι είναι αυτό. Το άλλο, ρε φίλε. Το άλλο. Και μια και ανέφερε YouTube 1997, έτσι. Πολιτική πρωτεύουσα εδώ πέρα είχαν έρθει. Πήραν καλά φραγκάκια, αυτοί, Ναι. Αυτοί τραγουδίζαν το Sandy Bloody Sunday, Έρχεται όμως και δεν είναι, φίλε. Σαν προχθές το 1972, 9 νεκροί. Ματωμένη Κυριακή ήταν, φίλε. Τι ωραία που τα δένω, ρε φίλε. Αν είσαι παραγωγάρα, φίλε, και όχι παραγωγάκος, τα δένεις όλα όμορφα και ωραία. Όπως τα δένουν όλα, οι Disturbed. Και αν δεν μπορείς να τα δέσεις, μπορείς να τα κολλήσεις. Να και ο χορηγός. Άρε, φίλε, τι κάνω σήμερα, μαγικά πράγματα. Πώς θα τα κολλήσω, ρε παράγω. Πού να πάω. Τρέχα, βαθύλακο Θεσσαλονίκης. Αν δεν μπορείς να τρέξεις, πάρε τηλέφωνο. 2310-719-229. Ή αν δεν έχεις τηλέφωνο, μπες στο rumen.gr. Τηλέφωνο δεν γίνεται να μην έχεις, αλλά anyway, υπάρχουν δύο τρόποι. Rumen, η κατασκευαστική δύναμη με εμπειρία και τεχνολογία από το 1964. Disturbed μπορεί να μην τους ξεχάσετε, την υγρασία όμως και τη ζέστη, ξεχάσετε τα με τις Rumen Calls. Εν αναμονή του Χρήστου Τζαλτίδη να μας πει αν θα έχει εισιτήρια για τον αγώνα Άρη ΑΕΛΕ Μεσού. Τρώει ο κόσμος του Άρη τα νύχια του. Σου λέει θα δώσουν, δεν θα δώσουν αυτοί. Σου λατσάρει έξω αυτός για να μην έχει μπουκάρει ακόμα, φίλε. Για να μην έχει μπουκάρει σημαίνει τελειώσαν τα εισιτήρια. Πάει, ρε φίλε. Έχει αποκοπεί εντελώς, φίλε, από την ΠΑΕ Άρης. Τελείωσε. Δεν του δίνουν τίποτα. Ωραία. Τίποτα. Ούτε νερό. Α, νερό μπορεί να παίρνεις από καρυπίδι, Ένα εισιτηριάκι, ρε φίλε. Ένα εισιτηριάκι. 17 αριανούς είδα χθες στον δρόμο. Α, τώρα αυτά άρχισαν τα σλαμικά, εγώ κατάλαβες. Και μου είπα, ρε φίλε, κανένα εισιτήριο θα δώσεις. Έλα και να δώσω, ρε φίλε. Εγώ θα τα δώσω τα εισιτήρια. Ναι. Σε αριανούς κανονικούς. Όχι αριανούς. Που είναι φίλοι σου. Γιατί, ρε φίλε. Φίλοι σου αριανοί, μόνο εγώ είμαι. Φίλοι σου αγόρι. Έχω αρκετούς. Όχι, όχι. Ναι. Αφού είναι φίλοι σου δεν αριανοί. Γιατί, φίλε, ρε, τι ωραία, τι ωραία σε αυτή τη μπράβο. Δεν θα δώσουμε, ρε φίλε. Κούτρες. Όχι, ρε. Ρωτούσαν οι άνθρωποι για να συμμετέχουν. Ωραία. Ναι, 5 με 7 όλα παωτάρεις. Α, εκεί θα δώσεις. Υπάρχει face control. Α, γιατί. Κάνεις και ερωτήσεις όταν έχω παραλάβει το εισιτήριο. Βέβαια. Έτσι δεν γινόταν παλιά στο σύνδεσμο. Ναι, στην 4 να δεις τι ομάδα είσαι. Τι ομάδα είσαι. Πες την 11 του Άρη. Τι έχω πει. Ποιος έβαλε ρε τον κόλλο, ρε, τον Πάκου Πατσαρέκο. 85... Αν έχει διαβάσει. Πήγαινε. Εμεξετάζει, φίλε. Πανελίγιο. Πήγαινε ανάποδα υπόξει. Και πολλοί έχουν διαβάσει ιστορία του αντιπάλου. Φίλε, για τα εισιτήρια για τα Άρης Πάουκ στο μπάσκετ τότε που ήταν από 2.500. Δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Βγαίνανε Τετάρτη-Πέμπτη, ναι. Ή Τετάρτη-Πέμπτη. Φίλε, πηγαίνουμε στην 4 και λε ποιο θα πρωτοπάρει. Χαμό πρέπει να γίνει τώρα, Πρέπει να παίζουμε. Ναι, πρέπει να Άρης Πάουκ. Άκουσε με όμω λίγο. Δεύτερη παίζει με Ηρακλή. Εκεί θα γίνει χαμό όντω. Χαμό ξέρει πότε θα γίνει. Πάω και Ηρακλή Πάουκ είναι τελευταία αγωνιστική πρώτου γύρου και πάω και δευτέρου. Πιστεύω μέσα του το θέλουν οπωσδήποτε, φίλε. Σου λέει: πάμε να του ρίξουμε στην Α2.
Ποιος? Εμάς ρε, ποιος ρε, ο Ηρακλής να ρίξει εμάς ρε. Εσύ ομάδα έχεις στον μπάσκετ? Κουτσά στραβά. Τι έχεις? Θα κατεβω κι εγώ μάλλον. Ποιον προπονητή έχεις? Έναν καλό, δεν ξέρω. Έχει προπονητή? Δηλαδή είμαι πιο μπροστά από τον ΠΑΟΚ, μέχρι έχω προπονητή. Θα κάνω τον κόλπο. Βέβαια έχω μόνο προπονητή. Θα κάνω τον κόλπο με τον Σκάι. Θα βάλω κάποιο καλό θροφίδι και μετά βάλω στον ΠΑΟΚ. Κατάλαβε. Έτσι τον είχε φέρει ο δικό μα. Φίλε, δεν έχει ούτε προπονητή εσύ. Δεν έχω. Εγώ έχω προπονητή. Σούλη κιόλα. Και πού μου απίστευτο, αγγίζει, ναι. Λε πώ γίνεται. Άρα θα σωθώ εγώ. Α, περίμενε. Άρα έχει τι έχει, ντέρμπι ουραγών έχει. Ναι. Ουραγό γιατί ο Ρέκλι καλά θα πάει λογικά. Όχι εμεί, Άρη ΠΑΟΚ. Ναι, πρέπει μια. Ντροπή ρε φίλε. Έχουμε παίξει 23 χρόνια. Προθέσει τα διάβαζα. Ντροπή. Στο παλέ. Πώς κατάδυσαν τον μπάσκετ έτσι. Εντάξει. Ξέρεις ποιοι φταίνε πολύ καλά. Κανένα ΠΑΟΚ δεν φταίει πολύ. Όχι, φταίει κι αυτό. Θα έχει βάλει κι αυτό. Φταίει και το χεράκι του. Που ρωτούσε ο Πρέλεβιτς που λέγαμε. Άντε ρε χαμένε τώρα, παιδιά, περιμένα 20 χρόνια νομίζω. Θα έχει τον μπάσκετ εδώ πέρα, κακομίρι. Με τον τέτοιο. Με Χάρολντ Έλις νομίζω να πάρει πρωτάθλημα. Χάρολντ Έλις, φίλε. Ωραίο σύνδημα είχε βγει τότε. Ωραίο σύνδημα βγάλατε. Χάρολντ Όχι, όχι. Όσο θέλει. Ναι, ναι, τον πάω όσο θέλει. Αυτό λέω εγώ. Αυτό λε. Χάρολντ Έλις. Χάρολντ Έλις. Αυτό λέω, ρε φίλε. Και, μέσα, και εμείς απαντούσαμε. Όσο. Πάντα υπήρχαν απαντήσεις. Τώρα είναι το άλλο σύνδημα. Πάντα, πάντα υπήρχαν απαντήσεις. Σου έχω πει το καλύτερο, η καλύτερη ερώτηση απάντηση γιατί είναι αυθόρμητη ναι. Και έχει γίνει μόνο μια φορά σε ένα παιχνίδι και μόνο είναι αυτό στο Ηρακλής Άρης με Μπάμπι Τενέ. Τι είχε γίνει? 1-2 έχει κερδίσει ο Άρης. Ναι. Νομίζω συγχωρεμένος ο Ξενίδης έχει σοφαρίσει για τον Ηρακλή. Το πρώτο γκολ του Άρη ο Χριστοδούλου και το δεύτερο ο Χαριστέας. Είχε βάλει και ο Ίβιτς. Καφτατζόγλιο. Καφτατζόγλιο. 0-1 ο Άρης. Ναι. Και... Όχι. Τέλος πάντων, εντάξει. Ναι. Τι φωνάζουν. 0-1 ο Άρης. Ναι. 1-1 ο Ηρακλής και ναι. Φωνάζουν οι Ηρακλειδείς. Ναι. Έτσι, λε, ναι. Στον αυτό του Τενέ. Ναι. Ναι. Και μετά. Και μετά βάζει το 2-1. Που είναι ωραίο, εμπνευσμένο ρε φίλε τώρα είναι. Και βάζει το 1-2. Θέλει μεγάλη σκέψη. Ναι, ρε φίλε, είναι ότι συνδυάζει τον προπονητή, τον μπλε. Είναι ωραίο. Είναι ωραίο, είναι ωραίο. Και απαντάνε μετά οι Αριανοί στο 1-2. Τώρα είναι μπλε ή ούτε ναι. Το πιο εμετικό το έχουμε φανάξει εμείς για τον Παλαγούλια. Δεν μπορώ να το πω ούτε εκτός αέρα να ξέρεις. Εμετός. Το ξέρεις. Εμετός. Λοιπόν, γενικά είστε εμετικοί τύποι, αλλά. Όχι, δεν είμαστε. Αυτοί, αυτοί, ήταν το φέρω στον ΠΑΟΚ. Κατάλαβε τι γίνεται. Ήταν το φέρω στον ΠΑΟΚ τότε, ρε παιδί μου. Κουγόταν ότι μπορεί να έρθει ο Παραγούλιας. Και φωνάξε με ένα σύνθημα. Είναι, ήταν καλύτεροι αυτοί που ήρθαν. Όχι, ξέρω, τόσο γλυκό. Και οπότε. Σε πρόδωσε. Και άστα, σε πούλησε για τα πεντακόσια. Με αυτά και με αυτά ξέφυγε, φίλε. Άκουσα και το παραμύθι το καινούριο. Ποιο παραμύθι? Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ λέει είχε κλείσει του παίκτε με τον Λουτσέσκου. Αλλά τώρα που έφυγε ο Λουτσέσκου λέει δεν κλείσαν οι παίκτε. Κουεντράω, τι ώρα έρχεται. Τι να το κάνει το λιμό αυτό, ρε. Ποιο λιμό? Τον κάνει θέλει γυναίκα του. Ο Παντοφλάκια. Τον Παντοφλάκια τη Πορτογαλία. Ο συμπέκτη του Ρονάλντο. Βρε τον Παντοφλάκια τη Πορτογαλία, ρε φίλε. Το λέει που δεν θέλει να κάνει τέτοιο, δεν θέλει να κάνει προπονήσει. Άσε να τώρα. Μπορεί να έρθει αύριο. Μη σώσει και πατήσει, φίλε. Παίρνω ρίσκο. Παίρνω ρίσκο. Παίρνω ρίσκο. Μη σώσει και πατήσει. Γιατί ακούω και δικού μα παοξίδε και όχι πιτσιρίκια και παλιού κτλ. Είναι αυτοί που ποδοσφαιριστέ θέλουν φίλε και του κάνει και το χατήρι και το ένα και το άλλο. Όχι, φίλε, κανένα χατήρι. Είμαι ο Πάοκ. Και δεν θέλω τον Κοντράο. Στα τελείωσε. Παπάκια μας εγώ, ναι. Ο Πάοκ. Για είμαι, τον Κοντράο, ρε φίλε. Πάω και δεν περιμένω τον άσχημο ξάδελφο του Οικονομόπουλου. Σωστό. Παίξε με τον Γιαννούλη. Θα παίξε με τον Γιαννούλη. Τι κάνω. Θα βρω άλλον, ρε φίλε. Με τον Γιάννη Γιαννούλη. Ένα περιμένω, ρε φίλε. Εγώ 6 Αυγούστου παίζω παιχνίδι. Να απαντήσει, να φεύγει δύο μέρες. Όχι, περιμένει άλλες δύο μέρες. Υπάρχουν λεφτά. Σαν τον άλλο με την. Πουλά τον Χατζη Ισαΐα στη Ρίζεσπορ. Πα και δώσει καμιά προκαταβολή στο μαύρο. Τα άντρε χαμένε. Την έχει πατήσει και με τον Βέρμπουλ. Την έχει πατήσει και με τον Βέρμπουλ. Τρει μέρε. Όχι στην Αστυπάλα είναι η γυναίκα του. Τρει μέρε μετά πάει στην Αμοργό. Καθίστε γιατί πάει και στην Ικαρία. Μετά θα πάει και στη Τζιά και θα αποφασίσει. Έρχεται τον Βέρμπουλ. Πάρ τον τραυματισμό. Φά τον 6 μήνε στη μάπα. Ο μαύρο γιατί δεν έρχεται. Ποιος? Ο CD. Αυτός που πουλάει CD. Ο DG. Θα έρθει, ρε. Τι στεναχωριέσαι. Τι? Θα έρθει. Ο Δράκος του Βελγίου. Περιμένεις τα λεφτά. Ο οποίος δεν έχει βάλει γκολ. Είναι δεν έχει βάλει γκολ. Περιμένεις τα λεφτά του Χατζησαΐα. Μαύρος Αγοράκης. Περιμένεις τα λεφτά του Χατζησαΐα για να πάρεις... Ναι, ρε, δεν έχουμε φράγκο εμείς. Εντάξει, καλά, καλά. ΕΡΤ δεν έχεις. Τι να κάνουμε, ρε φίλε. Γιατί περιμέναμε την ΕΡΤ. Τα ψίχουλα. Τα ψίχουλα, δεν πειράζει. Θα έρθει το βράδυ, Χαριλάου. Συνέντευξη τύπου Παντελίδη. 8.30 ώρα, Βέλεθ. Το θέμα είναι στο μάτς. Αυτά τα βαριέμαι τις συνέντευξεις. Τι βαριέσαι καθόλου συνέντευξη τύπου, σ' αρέσουν? Οι ευρωπαϊκές μ' αρέσουν. Γιατί υπάρχει. Δεν είναι και αν έχει τίποτα μπερτάκι, Όχι, δεν έχει μπερτάκια. Γενικά σε καταστάσεις δύσκολες, ρε παιδί μου. Σε ευρωπαϊκά είναι πιο τα πράγματα ανθρώπινα.
φαντάζομαι. Ίσα ίσα, μα γίνει κανένα κουλό στα ευρωπαϊκά, εξοργίζεται ο λαός. Όχι, όχι. Στο ευρωπαϊκά τι διαφορά έχει, ρε φίλε, για πες μου λίγο. Έχει. Για καταλάβω κι εγώ που δεν είμαι ρεπόρτερ. Έχει επισημότητα, έχει UEFA, έχει πιο ωραία αντιμετώπιση γενικότερα. Εντάξει, τα εκτός έδρας στα ευρωπαϊκά είναι ακόμα καλύτερα. Ναι. Αλλά έχει μια οργάνωση, έχει delegate του UEFA, εμένα μου αρέσουν αυτά. Τα χειρότερα είναι μια μέρα πριν το παιχνίδι. Που υπάρχουν σε φιλοφρονίες αυτές, ρε παιδί. Αυτό είναι σήμερα. Ναι. Αυτό είναι. Ναι. Τι θα πούνε, ρε φίλε. Ας σου τα πω εγώ, δεν χρειάζεται να πας. Είναι ένας δύσκολος αντίπαλος, ο επικίνδυνος, θα πει ο Παντελίδης, η Αλεμεσού. Ανερχόμενοι δίνουμε στην Κύπρο. Ο άλλος θα πει: ο Άρης είναι μια μεγάλη ομάδα, το σεβόμαστε, αλλά δεν πρέπει να φοβηθούμε. Αυτά θα πούνε. Τι θα πούνε. Τι θέλεις να πούνε. Θα τους βάλω 4 γκολ. Θα τους βάλω 4 γκολ. Και άμα δεν τους βάλεις μετά. Αν δεν τους βάλεις, δεν τους έβαλες. Γιατί το άλλο ισχύει. Έλα. Μετά θα γίνουν Παπαδόπουλοι. Γιατί ρε φίλε. Θα είναι άλλο τη Δευτέρα. Είναι λίγο προκλητικούλη. Δεν σου λέω συνέχεια ρε φίλε, αλλά εντάξει αυτά εδώ. Okay. Λίγο πρώτο κλειδί. Παρακαλώ. Ναι. Διάλειμμα. Τι θέλει. Πες το χορηγό για να φύγουμε. Χορηγό είπα, φίλε. Ρούμε. Γραμμένα, τα έχεις. Όχι, φίλε. Έχω εδώ πέρα σαν σήμερα και τα λοιπά. Σαν σήμερα. Ναι. Το 1969 πάτησε σε Λίνο Νίλ Άμστρονγκ. Το ξέρεις, ε. Ποιος? Ο Νίλ Άμστρονγκ. Εγώ ξέρω ότι. Έχω βάλει κουζάκι πι... ναι. Πάτησε στη... και απογείωσε. Είπα και εγώ χρόνια. Ο μεγάλο Νίκο Γκάλη. Ο μεγάλο Νίκο Γκάλη. Ο εφιάλτη σου. Φαπ, φουπ, φαπ. Τιού. 10 χρόνια γκόμενες και όλα τα υπόλοιπα. Φαπ, φουπ, φαπ. Μόνιμα δεύτερο. Γι' αυτό πρέπει να τον τιμήσει ο Παναθηναϊκός. Και ο Παναθηναϊκός τον τιμήσει. Τον Νίκο Γιουργαλή. Όλοι φεύγουν σε μια μικρότερη, πάνε σε μια μικρότερη ομάδα όταν φεύγουν από την τεράστια ομάδα για να κλείσουν την καριέρα του. Είπε μικρότερες αυτού που έχουν 88 τίτλους. Εδώ εσύ συγκρίνει τον εαυτό σου με την ΑΕΚ και την ΕΣΑ ΑΕΚΑΚΙ. Ενώ έχει τριπλάσιου τίτλου από εκεί. Τρία χρόνια τα έχουμε. Δεν αλλαξοπίστησε. Τριπλάσιου. Και λε ΑΕΚΑΚΙ αυτού που είχε ξαναπεί. Δεν λέω ποτέ. Ούτε Αρούλη λέω, ούτε Αεκάκη του Ρακλάκο. Όλες είναι μεγάλες ομάδες. Yeah. Αλλά τρία χρόνια τους έχω, ρε φίλε, είναι κοπελίτσες μου. Τι να κάνω, είναι κοπελίτσα μου. Για το πήρε το πρωτάθλημα. Ποιο? Πέρσι. Εμείς το πήραμε. Τι? Και δύο σε ρίτα λίγο. Αυτό πήρατε εσείς. Δεν τρέπεσαι. Δεν τρέπεσαι καθόλου. Σε έκδοση κομίδι. Δεν τρέπεσαι καθόλου. Δηλαδή, κάνει τέτοιε κινήσει σε μένα. Γιατί έδειξα ένα κινητό. Αυτό, ε. Αυτό θα πω στον κόσμο ότι έδειξε. Αυτό που θα παίρνει σέλι, η γυναίκα του Γκασγκόιν. For you, Σέρι. Έγινα μια σέλι του ραδιοφόρου. Πρόσχημη σου να ξεφύγει. Βάλει λίγο τα μηνύματα να δω αν έχει έρθει καμιά απάντηση. Λέω, πήγαινε στα μηνύματα. Τι έβαλε πάλι. Πάτε ανανεώσει. Κάτι. Απίστευτο. Τίποτα. Άντε ρε λέει. Τι έβαλε πάλι. Άντε ρε λέει. Έβαλε ελληνί ακροατέ. Αγράμματι. Έβαλε κούσπι ταξί μόνο σε. Τι λε, αγόρι μου γλυκό. Απάντησε κατευθείαν ο Κιόσαρο. Με Νίλ Άμστρονγκ, κανένα ακόμα πάτησε σε σελήνη. Ποιο είναι αυτό ο τύπο, ρε φίλε. Γυαλιά ηλίου, οράζει ο δεύτερο που πάτησε σε σελήνη. Ο δεύτερο. Μαζί του. Η Λάση. Λάση. Πρώτη η Λάση, έβλεπε, έβλεπε Λάση. Η Λάση πάτησε πρώτη, ρε φίλε, με τον Ρώσο. Η Λάση ή ο Τρόμο. Ο Τρόμο πάτησε με τον Άμστρονγκ. Ο Τρόμο ήρθε με τον Γκάλι. Break. Δεύτερο μισάωρο εδώ στην Τρόικα. Πραγματικά ντροπιαστική συμμετοχή με τα μηνύματα, έτσι. Ουδής, ειδικά στο κουιζάκι που έχουμε βάλει, δεν έχει απαντήσει ακόμα κανένας. Το κουιζάκι, ποιο είναι, ρε Πανάγο, πρέπει να το επαναλάβεις, γιατί πήγαμε σε διάλειμμα και κάποιος μπορεί να άνοιξε μόλις τώρα το ραδιόφωνο του. Νίλ Άμστρονγκ μαζί με ένα ακόμα τύπο πάτησαν το πρώτο του πρώτη στη σελήνη 21-22 Ιουλίου του 1969. Ποιο είναι ο δεύτερο ο τύπο, πώ είναι το ονοματεπώνυμό του. Του δεύτερου τύπου, όλοι λέμε Νίλ Άμστρονγκ, Νίλ Άμστρονγκ, Νίλ Άμστρονγκ στην σελήνη. Ποιο είναι αυτό. Το γνωρίζει αυτό. Χα! FM γεννό. Το μήνυμά σου, την απάντηση, αποστολή στο 54526. Και τι μπορεί να κάνει με αυτό εδώ, να διεκδικήσει γυαλιά Οράσεως ή Ηλίου από τα Opticon Express του φίλου μα του Δημητριάδη. Παύλου Μέλλα 11, στο κέντρο τη πόλη. Το άλλο απέναντι τα δικαστήρια, 26 Οκτωβρίου 28. Και το τρίτο, δυτικά, στην Νέα Ευκαρπία Πολυτεχνείου 31-33, κάτι τέτοιο. Δεν θα μάθω ποτέ τον αριθμό. Την οδό, τουλάχιστον την γνωρίζουμε. Πολυτεχνείου, στα δυτικά, στην Νέα Ευκαρπία. Για όσοι δεν γνωρίζουν, ο Ολυμπιακός έφερε 0-0 χθες στην Σλοβακία, Τσεχία. Τσεχία, ναι. Βικτόρια Πλιτζέν. Αυτή καλή είναι. Εκεί παίζει ο δικός μας, ο στόχο. Εκεί ήταν ο στόχος. Στην Πράγα, στην Πράγα, ναι. 0-0, οπότε όλα οι διαφορές, όπως λένε ρε παιδί μου, οι διαφορές θα λυθούν στο δεύτερο παιχνίδι στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, που αναμένεται βέβαια να είναι ψιλοκαυτό για να μπορέσει ο Ολυμπιακός να κάνει την, να πάρει την πρόκριση και να αντιμετωπίσει μετά τον νικητή, με νικητή παίζει. Μπαζάκ Σεχίρ σίγουρα, δεδομένο, ε. Πρώτο μάτς. Δεν το ξέρουμε. Πώς γίνεται να μην το ξέρουμε. Δεν το ξέρεις εσύ. Εντάξει. Ή εντός ή εκτός, πάντως, αν περάσει ο Ολυμπιακός, θα παίξει με Τούρκους.
Πριν πάμε σε μια ακόμα μουσική εξαιρετική επιλογή από Παναγιώτη Παπαδόπουλο, μαζί μας έχουμε την πίτσα Mr. Gold. Σικές Μεσολογίου 2 μετά το γήπεδο του ΒΑΟ. Delivery στο 62-85-86 από 1 το μεσημέρι μέχρι και 1 το πρωί. Είτε μένει Σικές, είτε Νέα Πολύ, είτε Πελόγιο, είτε Πολύχνητε Μετέωρα, είτε στο κέντρο. Μπορείς να παραγγείλεις μια εκ των προσφορών που αν ήσουν στο ταξίδι Μόσχα Βλαδιβοστόκ με τον υπερσιβηρικό 4.607 μίλια, θα έλεγε Hey, hey, Mr. Gold, στείλε όλες τις προφορές. Α, σου πω δύο τώρα, τότε κυριούλη, ρώσε. Τρεις πίτσες κανονικές, 78 εκατοστά, μόνο 10,50. Τσάμπα πράγμα. Θα βγάλεις δηλαδή καμιά 200 μίλια με αυτά. Ή δύο πίτσες μεγάλα, 62 εκατοστά, μόνο 9,5 ευρουλάκια, θα βγάλεις άλλα 200 μίλια και έχεις μπροστά σου άλλες 4.000. Ό,τι πιο όμορφο έχει βγάλει το Manchester, μόνο η μουσική, γιατί από ομάδες δεν φτουράτε μπροστά στο Merseyside, όπου έχει βγάλει την τεράστια Liverpool. Εντάξει, μπορεί να έχει βγάλει και την Manchester United. Άντε και την Manchester City, μωρέ. Πω, πω, όταν γίνεται το πιτσιρίκι, τώρα Manchester City, τι είναι η μόδα, όχι η μόδα, οι επιτυχίες όταν είσαι παιδάκι, ας πούμε. Εγώ δεν είχα γνωρίσει ποτέ City στη ζωή μου, ο παδό της City. Έχεις γνωρίσει Χριστοκιώση, ο παδό της Manchester City, γνωρίζει την Ελλάδα, Έλληνα. Ε, ούτε ένα, ναι. Φοβερό. Και θα δεις τώρα σε 25 χρόνια έτσι. Τι ομάδες στην Αγγλία, Manchester City. Τι ομάδες στην Αγγλία, Manchester City. Αυτά είναι. Όπως πολλοί γίναν Τσέλσι. 1975 όμως έκδιδε το πρώτο φύλλο της καθημερινής απογευματινής εφημερίδας Ελευθεροτυπία. Τεγόπουλος. Ε. Και όσοι. Τεγόπουλος. Ε. Πάει και η Ελευθεροτυπία. Είναι η εφημερίδα των συντακτών βέβαια. Έχει μεταλλαχθεί ενίγου. Με κάποιον τρόπο. Έλα, βάλε κομματάκι, βάλε το κομματάκι. Μα είναι συγκινητικό όμως το 367, ρε φίλε. Αλλά φαίνεται σε έναν τύπο ο οποίος είχε κάνει Χριστοκιώση. Ο πρώτος που μπήκε σε τροχιά. Δεν λέμε αυτό όμως, ρε φίλε 367. Λέμε αυτό που πήγε μαζί παρέουλα με τον Νίλ Άρμστρονγκ. Δηλαδή, ο Νίλ Άρμστρονγκ ήταν ο Σαλτίδης, ο άλλος ήμουν εγώ, ας πούμε. Κατάλαβες τι γίνεται. Ψάχνετε να βρείτε δηλαδή εμένα. Όχι αυτό εδώ, αλλά δεν πειράζει. Είσαι συγκινητικός. Για να σου πω κάτι. Ο γνωστός δηλαδή. Ναι, εντάξει, καλά. Και ο άλλος το ούζο. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Τυπικούλης όμως ο άλλος, κατάλαβες. Δεν ήταν, ρε φίλε. Δεν ήταν. Αν δεν έρθει σωστή απάντηση, θα το δώσω αυτού του φίλου του 367, να ξέρεις. Του Κυριάκου. Μίλες. Αλλά πες, αν θες, πες. Ο Τζον Γκλέν. Ο Τζον Γκλέν, δεν είναι αυτό. Ποιος είναι ο Τζον Γκλέν. Αυτό που ήταν πρώτο στην τροχιά, ρε παιδί μου, κατάλαβες. Εμείς ψάχνουμε τον άλλο. Ούτε τον τρίτο τύπο που κράτουσε τσίλιες μέσα που καθόταν. Τρία άτομα ήταν μαζί, δύο πατήσανε. Ο Λάμπτον και ο άλλο. Η Φλόρεν Ολλανδία 60% έχει έκπτωση. Και κύριε, ψωνίζει. Και από εκεί ψωνίζει. Ναι. Το πιστεύω, ναι. Αυτή τη τέταρτη μέρα τη φορά σε ρίγα. Την μπλούζα. Χθες ήταν και δύο φορές άλλη. Α. Αλλάζει ανά μία μέρα. Επειδή είναι καλοκαίρι, μην φοράς, φίλε, δύο μέρες την ίδια μπλούζα. Μα δεν είναι δύο. Δευτέρα, Τετάρτη. Δεν ξέρω, χωρί φίλε. Πλύνει την πρώτη και μετά ξαναβάλει σε πέντε μέρες. Α, πλύθηκε κατευθείαν. Καλά, την Κατερίνα την έχεις δηλαδή. Κάθε μέρα πλένει για σένα δηλαδή. Κατερίνα, έχω Κατερίνα, πεθερά, μάνα, ναι. Στέλλα πλέον, σιδερώνει. Δηλαδή κάτι θα βρει αύριο, θα πληθεί και θα το βάλει το Σάββατο αν θέλει. Θα το βάλω ξανά μεθαύριο, για δύο μέρες. Δύο μέρες. Ανάλογα. Αυτό δεν συμφέρει, φίλε. Τι. Δηλαδή αν εσύ αλλάζει έτσι, δεν φύγει τα παιδιά. Τα παιδιά. Μα μπαίνουν τα πλυντήρα κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Οπότε λε πετά και το δικό μα. Έχει και πολλά, έτσι δεν έχει ανάγκη. Δεν έχει πρόβλημα με τα ρούχα αυτή τη στιγμή. Γιατί έχει χάσει πολλά κιλά. Όχι. Ψωνίζει. Πάω να τα βάλω τώρα για να. Για να δει πιο καλά έτσι. Πιο... να πει τι ωραία προσπάθεια έχω κάνει. Τι καλά που μπλουζες, τα κατάφερα. Δύο μπλουζάκια. Ρε, εντάξει. Μπράβο. Μπράβο ρε, μπράβο ρε. 367. Μην πει. Γιατί δεν βοηθά όμω λίγο τον κόσμο. Τι να βοηθήσω, ρε φίλε. Δύο να πει ότι το επίθετό του. Όχι, δεν λέω ρε φίλε. Είναι παίχτη, παλιό παίχτη. Όχι. Δεν θέλω να πω, δεν θέλω να βοηθήσω. Ότι είναι ο μοιάζε παιδί. Δεν θέλω να βοηθήσω, ρε. Γιατί είναι φίλε, εγώ το ενταγκλείς τώρα. Εγώ δεν κάνω, ρε φίλε, την εκπομπή. Εγώ έτσι γουστάρω, ρε φίλε. Δεν καταλαβαίνω. Όχι βοήθω, όχι κάνω, όχι ράνε. Ή το γνωρίζει, το γνωρίζει. Μένα μου έκανε εντύπωση, κατάλαβε. Πάντα όλοι λέμε μιλάμε. Πάτσα στο ίντερνετ, φίλε, και το βρήκα. Μπράβο, ρε φίλε. Α πατήσω, τι να σου πω. Κάποιοι μπορεί να το θυμόντουσαν. Κάποιοι μπορεί να το θυμόντουσαν. Κάποιοι μπορεί να το θυμόντουσαν. Χθε, α πούμε. Να, ορίστε. Ποια μέρα έδειχνε, ρε φίλε, τέτοιο Western, δεν απάντησε κανείς. Χθε που έβαλα κουιζάκι. Κουιζάκι δεύτερο, βέβαια. Δεν δώσαμε. Ποια. Western. Ναι. Τώρα θα πει τι στην τύχη. Σου λέει Παρασκευή είχε δυναστεία, Πέμπτη είχε κάτι άλλο. Θα πω Δευτέρα κάτι άλλο. Είχε το θέατρο τη Δευτέρα. Ναι, ποια μέρα μένει. Η Τρίτη. Γιατί η Τετάρτη έχει. Η Τετάρτη είχε Άρη στην Ευρωλίγκα. Πέμπτη παίζατε πάντα να ξέρει. Τετάρτη παίξαμε μερικέ φορέ. Πάντα ήταν πρωταθλητριών Πέμπτη. Είσαι σίγουρο. Πάντα. Δεν υπήρξε ήθελα ούτε μία Τετάρτη. Ήθελα να δω το ξέρει. Α, Τετάρτη έπεσε εσύ το λιμό, ναι. Μη με προκαλείς, ρε. Ακόμα δεν ήρθες. Δηλαδή, βλέπεις, κάνω μια προσπάθεια εδώ πέρα. Να, λίγο να τα βρούμε, να σε βοηθήσω πια. Θα σε τραβήξω από το χεράκι, να σε βγάλω δεύτερο. Μπας και παίξεις και εσύ του προκριματικά του Champions League. Άσε, μη γιατί να παίξω έτσι. Για να παίξω εγώ με τον Άγιαξ. Γιατί δεν θες. Το μεταξύ, τον παπά, την παπάτη την πούλησε πάλι χθες, έτσι. Στους ζωσιμάδες της Ολλανδίας. Έπαιζε η Άντερλεχτ με την τρίτη ομάδα της.
Αυτή ξέρει γιατί είπανε και κλεισμένο το θηρόν το φιλικό με τον Πάουκ. Σου λέει ας μην γίνουμε ρεζίλια προς τον κόσμο μας. Μας βάλουν 5-6 γκολ αυτοί. Εκεί που κάνουν το δοκάρι. Ποιο δοκάρι, ναι. Αυτοί που έχουν το δοκάρι. Με τον Πασχαλάκη, ναι. Και σηκώνεται αυτό το 4 με όλη την αιστεία μπροστά του μόνος του. Ναι. Τι να κάνει. Και το πετάει out. Τρόπο, φαντάζομαι τον Μπάρα. Την ίδια στιγμή τον βγάλανε αυτόν έξω από το παιχνίδι. Τον διώξανε την Άντερλεκτ. Γιατί το λες αυτό. Κάτι δεν τροπεί, ρε φίλε. Φιλικό είναι, ρε φίλε. Παίζω στην Άντερλεκτ, ρε φίλε. Και δεν μπορώ να βάλω την μπάλα στα δίχτυα. Τότε τη Σιτάρτη να πούνε. Καλά, ρε, φάγαμε γκολ από αυτού εδώ. Η Σιτάρτη έπεσε το ξεφωνητό. Γκολάρα και όλα φάγανε. Ναι, από του οπαδού τη Σιτάρτη. Πάλι έκατσε κανένα το σήμα του Άρη. Όχι, θα το κάνει στην Τούμπα τώρα. Τώρα μα κατατρόπωσε. Εγώ ξέρω ότι 8 χρόνια είχαμε κερδίσει την Τούμπα. Έχει δίκιο. Αλήθεια, έχει δίκιο, ναι. Εκεί που του λες 10 χρόνια έχεις να με κερδίσεις, λέει ο άλλος 8 χρόνια έχεις να με κερδίσεις στην Τούμπα. Ναι. Είναι κάπως έτσι. Μισοδάδι, στα τελευταία δύο μάτς είμαι αίτητος. Ναι, σωστά, ναι. Εσύ πες ότι ναι, αλλά κέρδισες. Δεν έχεις κερδίσει κιόλας. Δεν έχει σημασία. Εγώ σε κέρδισα όμως. Κατάλαβες τι γίνεται. Όπως θέλουμε, ρε φίλε. Όπως είμαι αίτητος. Αίτητος. Καλά. Έλα, εσύ τρέχει να δώσει, ρε φίλε. Θα γίνει εδώ πέρα ο πάταγος. Το απόγευμα θα δώσω. Απόγευμα. Αρκεί να μας τα δώσουν. Α, γιατί. Θέλω να τα πάρω, να τα πιάσω. Και μετά να τα δώσω. Ναι. Σαν να μην έχει εμπιστοσύνη στον Γκάρι. Ναι, μπορεί να έχει sold out, ρε φίλε. Α, τι sold out, δεν το ξέρει αυτό, ρε φίλε. Κάτι δεν ξέρει. Γιατί υπάρχει μεγάλη ζήτηση. Πάμε, φύγαμε, δίναμε πέρσι που λε ότι θα γίνει sold out, ρε φίλε, αλλά πάντα δεν πήγαινε. Στο πρώτο ματ, το πρώτο ματ είναι επικίνδυνο. Για γκέλε. Άκου τον κύριο που έχει περάσει 3,5 χρόνια από εκεί μέσα. Για γκέλε, μην τα πάρει. Ναι, για γκέλα υπάρχει. Καλά, όχι, τα δώσαμε, όχι, έγινε misunderstanding, έγινε λάθο. Ακούει και ο κόσμο με εκπλήσει. Λέω, Τσαλτίδη να μην μπορεί να πάρει εισιτήριο από την ΠΑΕ. Μπορεί να τα έχει πάρει και τα έχει δώσει σε φίλου του. Έλα και να έτσι να πουλάει παπά τώρα. Εντάξει, άμα σκορδεύει, ρε φίλε, μπροστά στα μούτρα μα, εντάξει, να σου πω. Έρχομαι εδώ πέρα σαν κυρίω. Εδώ γίνεται χάμο. Σου φέρω με μια χαρά. 23.000 κόσμο θα έχω αύριο. Μπράβο, έχει 25. Τι έκανα. Αυτή είστε. Αυτοί είστε. Και οι 7 έξτρα που είχα στο. Αυτοί είστε. Όχι σε ποσοτά. Αυτοί είστε ο λαός του Άρη που στηρίζει την ομάδα. Αυτοί είστε. Εντάξει, έτσι το δέχομαι. Αλλά πού, γιατί το πήρες από την άλλη μεριά. Ναι, γιατί είσαι γνωστός εγκάθετος. Εγκάθετος δεν είναι τώρα. Ωραία, τι έχω να ακούσει ακόμα. Κάτσε για σήμερα ακόμα. Γιατί αύριο μεθαύριο λείπω. Και δεν θα α, πότε θα πας Κύπρο, πες μου λίγο. Την Τετάρτη. Τετάρτη, έτσι. Άρα την άλλη εβδομάδα. Τετάρτη, Πέμπτη Παρασκευή θα είμαι εδώ. Ναι. Θα είμαι ούτως ή άλλως. Εσύ. Εγώ δεν θα είμαι εδώ. Ούτε Παρασκευή. Όχι, πετάω 6 ώρα το απόγευμα. Τα κανόνισε η κουφαλίτσα. Ενώ είχε πρωί, είχε, σου λέει, ναι. Έρχεται ο αποκλεισμό. Α, μην τα ακούσω το πρωί. Είχε πρωί. Α, σου λέει, μην τα ακούσω το πρωί. Είχε πρωί, 5 η ώρα. Θα ξεθυμάνει το πράγμα. Παρασκευή, Σάββατο Κυριακή, θα ξεθυμάνει. Θα έρθω δεύτερο εδώ πέρα. 5 η ώρα είχε πρωί. Πού να σηκωθεί, λε. Τι να σηκωθώ, ρε, τώρα. Δηλαδή θα είμαστε μέχρι τις 12:00 στο μάτς. Θα έχει δουλίτσα εκεί πέρα τώρα. Για να σηκωθώ η ώρα 5. Σωστά. Α, θα πιούμε ένα καφέ στη Λάρνα κάτω πέρα. Κάνω ένα μπάνιο μετά την τριάρα που θα ρίξω εκεί μέσα. Πολύ αισιόδοξο βλέπω. Πάρα πολύ αισιόδοξο. Θε να διαβάσει εδώ πέρα Δέλτα 360. Τι? Δεν σε βλέπω, δεν είναι. Κάπως. Ναι, είμαι λίγο. Ξέρεις πως σε βλέπω. Σκεπτικό, σκεπτικό, σκεπτικό. Είναι από τα χθεσινά είμαι τώρα, εντάξει. Α. Δεν είναι. Δεν μπορείς να έχεις διάθεση τώρα. Όταν είναι όλο αυτό το κλίμα. Εντάξει, δεν... το καταλαβαίνω. Προσπαθείς βέβαια και η δουλειά μας βοηθάει σε εμάς. Η δικιά μας δουλειά είναι και κάποια στιγμή είναι πολύ δύσκολο, ρε φίλε. Απλά κάποια στιγμή θα δεν, πρέπει δεν να είσαι στο ραδιόφωνο καλά. Πάντα να είσαι καλά. Κάποια στιγμή που δεν είσαι καλά και πρέπει να έρθεις εδώ, τι να κάνεις. Γι' αυτό θα έχεις σπουδάσει, φίλε, στα Δέλτα. Άντε, πες μας. Εκεί που η ποιότητα συναντά την εκπαίδευση. Wow. Αν θέλεις λοιπόν να σπουδάσεις τεχνικά επαγγέλματα στο ΙΕΚ Δέλτα 360. Θέλω πολύ. Θα επιλέξεις μία από τις ειδικότητες του τομέα τεχνικών επαγγελμάτων, δηλαδή μηχανοτρονική. Αυτό δεν ξέρω τι είναι ακριβώς. Θα πω εγώ, ρε φίλε. Ψυχτικός, αυτό ξέρω. Θερμοϊδραυλικός, ξέρω. Ηλεκτρολόγος, σωστό. Τεχνικός αυτοματισμών. Αυτό το έχει είναι ο Παντελίδης. Λοιπόν, ανανεώσιμο πηγών ενέργειας, συντηρητής γεωργικών μηχανημάτων, αυτό είναι ασλαμάς πλέον. Εκπαιδευτής οδηγών. Εκπαιδευτής οδηγών και πρόσεξε, επειδή υπάρχει. Μπορείς να πάρεις κρατικό δίπλωμα Παπαδόπουλας. Ειδική στα κρατικά διπλώματα και κρατικά γήπεδα. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται σε σύγχρονες εγκαταστάσεις, συνεργεία αυτοκινήτων, μηχανουργία, εργαστήρια ψήξης, θέρμανσης και εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Οι αιτήσεις εγγραφών έχουν ξεκινήσει. Για να κάνεις την κράτηση θέση σου, μπες τώρα στο www.delta360.gr. Πας στη σχολή από κοντά. Υπάρχουν εκεί εκπαιδευτικοί σύμβουλοι από τις 9 το πρωί ως 9 το βράδυ. Σε ενημερώνουν για όλες τις ειδικότητες τα προνομιακά δίδακτρα που ισχύουν αυτή την περίοδο. Γι' αυτό πρέπει να πάτε αυτή την περίοδο, γιατί έχουμε sales. Έχουμε εκπτώσεις δηλαδή. Μπράβο. Ωραία, ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Το βάζουμε, μπορώ να φύγω τώρα που είπατε το χωρικό. Και δεν φεύγει, δεν φύγει. Δεν φεύγω ακόμα μετά τις 12.
Να πάω κάτι βαλίτσες για να βάλω τα. Τι? Τα γκολ που θα μοιράσω. Πώς το βλέπεις αύριο? Αύριο. Είναι δύσκολο το παιχνίδι γιατί ο Άρης είναι ανέτοιμος. Εδώ μας είπες για το άλλο είναι πανετολικό. Τώρα άρχισε να τα γυρνά σιγά σιγά. Είπα ότι είναι ένας καλός πανετολικός. Το πόσο καλός μπορεί να είναι ένας πανετολικός. Όσο τόσο για να σε κερδίσει ένα-δύο. Ένα-δύο κερδίσαμε εμείς τον πανετολικό. Εσείς εσάς. Ναι. Εσείς κερδίσατε τον πανετολικό ένα-δύο. Όταν έχεις Βιερίνη και σουτάρει το τούβλο. Χωρίς να πηδάνει οι στόπες στον γκολ. Άντρε χαμένε που παίρνετε το πέναλτι εκεί πέρα. Άσε τώρα. Τα ξεχνάς. Τα ξεχνάς πως προηγηθήκανε. Δεν το πήραμε. Δεν πήραμε πέναλτι. Ποιο, ο πανετολικός. Κανονικό πέναλτι. Ακανονικό ήταν. Απαγορεύεται. Κοίταξε, πάρε το Βαγγέλη. Ναι. Ένα τηλέφωνο. Ποιο Βαγγέλη. Το γραμμένο. Μπερδεύεστε γιατί παίρνει και το μαρινάκι. Όχι, εσύ παίρνει το μαρινάκι αυτό. Εγώ παίρνω το μαρινάκι τώρα που σταμάτησε το πέρσι. Τι, γιατί, εγώ πότε τον πήρα τον Μαρινάκη. Τον πήρα και τον είπα. Θα σταματήσει εσύ με τον Ιβάν αυτά τα λάξο. Σου δίνει του ποδοσφαιριστέ, του βάζει τον Ιβάν. Ούτε ένα ποδοσφαιριστή δεν μου δίνει. Του αφήνει ελεύθερου και έρχονται στον Άρη. Ούτε ένα τέτοιο. Ποιο είναι φέτο. Εντάξει, καλά, κανεί. Ποιο είναι. Κανεί, όλοι φύγανε. Τέλο, πάει. Η παπάντζα που λέγατε, ο Βέλεθ που είναι. Έτσι δεν κάνει τα μόνα. Πάει ναι, ρε. Πού είναι ο Βέλεθ που πήγαινε στο Μαρινάκι. Πού δεν πήγε. Δεν πήγε. Μάλλον το θέλανε. Τον παπά το πούλησε όμω ένα. Μάλλον δεν το θέλανε. Παπάτζι. Καλά, αφού εσύ μα είπε ότι τον πήρε. Ποιο το είπε. Καλά, εσύ έβγαλε τον Λουτσέσκο άχρηστο τώρα. Εντάξει. Ποιο, μην μου μιλάς για αυτόν τον προδότη. Προδότη ο Λουτσέσκο. Προδότα. Που σούσκασε τις 2 εκατομμυριάρες γιατί δεν είχες μία για να πάει να πάρεις προπονητή. Ε? Και όπως θα πήρες τα λεφτά, τα 2 εκατομμυριάρες του τα Έσβρουκ στην Πράγκα. Στην Πράγκα, έτσι. Ε? Δεν έκλεισα τρύπες εδώ πέρα. Ωραία, φίλε. Τρύπες έκλεισε με του Πρίγιοβιτς. Ω, μάνα, 10 εκατομμύρια. Και με του Κουλούρη. Τρία. Τα έχουμε πάρει πλάκα. Με δώσε δεν τα παίρναμε. Όμως έχεις πάρει τα 5. Τα 5 έχεις πάρει νομίζω. Μέχρι τώρα. Γι' αυτό τώρα δυσκολεύεσαι. Περιμένεις τα άλλα 2,5 σιγά σιγά. Πα και κάνει καμιά μεταγραφή. Δεν είναι σαν το δικό σου το... ο βασιλιά. Ο δικός μας... του Ίδωρ. Ο δικό μα βγάζει 1 εκατομμύριο και διαθέτει το μισό στον Άρη. Α, κάτσε μην δεν περάσει. Αυτό κάνει. Στου ομίλου και σου πω εγώ τι θα διαθέσει. Στου ομίλου που να περάσει. Τουλάχιστον δεν θα διψάνει ποδοσφαιριστέ. Στου ομίλου δεν έχουμε πρόγραμμα να περάσουμε. Α, ναι, αλλά περιμένει κάπου έσοδα και πόρε. Αν περάσει στου ομίλου θα πανηγυρίζει και σώθηκα. 8 εκατομμύρια έξτρα έξοδα θα έχει. Αυτό λέω, ναι. Εντάξει, δεν είναι φαβορή. Δεν τα λες, ρε φίλε, και ότι εντάξει, αν δεν περάσω, δεν είμαι φαβορή για να περάσω. Σου είπα, με όλο δεν θα πέσει. Όχι, απλά θέλω να σου πω ότι δεν έχω προγραμματισμένο, δηλαδή δεν υπολογίζω τα λεφτά. Τα λεφτά. Άρα έξτρα από ό,τι μπορεί να ανοίξουμε στον Άρη κι άλλα. Τι? Έξτρα μπορεί να έρθουν, παιδί μου, και να ανοίξουμε κι άλλα λεφτά στον Άρη. Αυτό λέω. Άμα έρθουν τα 8 εκατομμύρια. Ναι. Οχο, παπάτες. Αν έρθουν τα 8 εκατομμύρια, η απέτηση είναι μία. 8 πώς θα βγάζει, ρε φίλε. Είναι 5 στάνταρ, και άλλα 3 από εισιτήρια και market pool. Α, 8. Α, ναι. Μετά έχει και τους βαθμούς, έτσι. Με βάζω τους βαθμούς. Αυτά δηλαδή τους 16 βάσει του αριθμολόγου που μας έλεγε εδώ πέρα, περάσει και από τους ομίλους σου και τα λοιπά. Μιλάμε μία τουλάχιστον. Δεν ξέρω βάσει του αριθμολόγου. Βλέπω όμως ότι φέτος δεν ήσουν άτυχος. Ποιος? Που εκεί έπαιξε με τον Άγιαξ. Γιατί? Όταν πέρσι κοροϊδεύατε όλοι και λέγατε δεν με νοιάζει η Μπάτε Μπόρισοφ. Ναι. Δεν με νοιάζει η Βίλια. Γιατί είσαι χασιστό το πρωτάθλημα, ρε Τσαλτίδη. Δηλαδή ναι, το περισσότερο. Και σα έλεγα τι εγώ. Να κάνουμε, ρε, ότι τι να το κάνει. Είχαμε το... 15 βαθμού. Μα άνοιξε. Τι να πούμε, μα άνοιξε. Είμαστε πολύ τυχεροί που πέσαμε πάνω στον Άγιαξ. Πάμε στου ζωσιμάδε Ολλανδία να του καθαρίσουμε. Εκεί μέσα από του άλλου είμαι αίτητο. Εκεί δεν χάνω, φίλε. Στου ζωσιμάδε τη. Κρατάω εδώ το 0. Του παίρνω 2-1. 1-0. Ναι. Κάπω να του πάρω. 0-0. Ναι. Ναι. Και παίρνω την πρόκληση εκεί μέσα. Να συνημερώσω απλά γιατί το ξέρει και εσύ και όλοι οι υπόλοιποι φίλοι παοξίδε. Πρώτον. Πρόεδρος των εδώ όφη του έβαλε 2 γκολ, δεν του βάλω εγώ 4. Πρόεδρος των Άγιαξ, την δεύτερη ομάδα, την ΚΑΠΑ 19, έφαγε 6 από την ΚΑΠΑ 19. Από την ΚΑΠΑ 19 έφαγε το Άγιαξ. Η άλλη που κέρδισε ο Παναθηναϊκός τι έγινε. Ήτανε αδιάφορη και, και μισή. Όχι, μισή, μ' αρέσουν οι προσδοκίες να έχει. Για όχι, να φας ένα τρίμπαλο και να χαλαρώσει. Γιατί όχι, ρε, εκεί μέσα σου λέω δεν θα χάσει. Εδώ θα αποκλειστεί. Τι να το κάνω, φίλε, να χάνω σου 0-2 το πάλι εδώ θα αποκλειστεί. Και πάρω ένα. Εδώ μέσα πρέπει να είναι το πάλι πρώτο. Πάλι εδώ. Εδώ είναι το πρώτο παιχνίδι. Ξέρω, πάλι εδώ θα αποκλειστεί. Άνοιξε 0-2 εδώ πέρα, ρε φίλε. Δεν έχει τίποτα να φέρει ένα-ένα εκεί μέσα. Τι έγινε, απειδή θα χάσει. Το θέμα είναι ότι. Έχει ένα 10% να αποκριθεί. Όσο έχει. Γιατί εδώ δεν θα έρθουν για να πάρουν σκορ. Θα έρθουν να παίξουν. Θα έρθουν, όχι. Θα έρθουν με τη λογική ότι υπάρχει και δεύτερο μάτς. Αυτή. Ενώ άμα εκεί λήξει. Δεν μπορεί να παίξουν έτσι όλα. Αν είναι το πρώτο μάτς εκεί. Ναι. Και κέρδιζε ο Πάοκ 0-2. Πώς θα, θα ερχόντουσαν αυτοί εδώ και θα σε έρχαν 3. Καλά, εντάξει. Θα μπαίνανε για να σου ρίξουν 3. Ναι. Τώρα τι θα κάνουν. Τώρα θα ρίξουν 2 μόνο. Α. Να μπορώ να σου πω τώρα γιατί πήγαινα να πω κάτι και το. Για τον Πανετολικό που λες έχω φοβάμαι, ναι. Κάνω, όχι, ράνω. Όχι, 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 όχι. 24 ώρες πριν το παιχνίδι, ρε φίλε. Ενώ ο ενθουσιασμός είναι διάχυτο στον κόσμο του Άρη. Όχι, όχι, όχι. Ψαλιδίζει. Όχι, όχι. Τι ελπίδε. Αυτό κάνει, φίλε. Επειδή είπε για του Ζωσιμάδε και τα Γιάννενα τη Ολλανδία. Σε ενημερώνω για δύο πράγματα και εσένα και τον κόσμο του Άρη. Πρώτο βασικό. Ακριβή είναι οι βιτρίνε. Όχι. Πρόεδρο των Άγιαξ δεν είναι ο Χριστοβασίλη. Δεύτερο.
ο πρόεδρος του Άγιαξ. Για να έχει παραδώσει τον Ολυμπιακό. Όταν έρχεται. Όταν για να έρχεται τον Μανιά, το Μανιά παραμονές του Πάοκ Ολυμπιακό. Όταν μπράβο, έρχεται ναι. για διακοπές, ναι. δεν μένει όπως ο Τσίπρας ναι. και κάποιοι άλλοι στο ναι. Μακεδονία Παλάς. Μένει στο Χάγιατ. Είμαστε φιλόξενος λαός, φίλε. Ναι. Αυτές οι δύο βασικές λεπτομέρειες ναι. κράτησε. Είμαστε φιλόξενος λαός. Επίσης, δεν κάνει χειραψία στον Αχιλέα Μπέο. Μάλιστα. Ποιος κάνει. Ο πρόεδρος του Άγιαξ. Α, επίσης, τι είναι, ο πρόεδρος του Άγιαξ. Το χέρι, ο πρόεδρος της Βίλεμ θα του δώσει το χέρι. Ο πρόεδρος του Άγιαξ είναι στην ΕΠΣ Άμστερνταμ. Μπράβο του. Δεν είναι στην ΕΠΣ. Μπράβο του. Δράμας. Στην ΕΠΣ. Τρέμω αυτά που μου λες. Στην ΕΠΣ Μαγνησίας Ιωνίας. Τρέμω αυτά που μου λες. Να ξέρεις. Τρέμω. Επίσης, αν δει το γραμμένο. Τι να φοβηθώ. Τον έχει γραμμένο. Το εαντάκι. Ναι, ξαναλέω. Το εαντάκι. Σου λέω κάποιες παραμέτρους. Τους παγουράδες του Άμστερνταμ. Που είναι καθαρά αγωνιστικού προσανατολισμού. Δεν φοβάμαι είναι ο τρόπος καθόλου. Με τον οποίο έχεις πάρει το πρωτάθλημα. Όχι, δεν το πήρα έτσι όπως λες εσύ. Έτσι θες να πιστεύεις εσύ. Το πήρα λέω. Καθαρά αγωνιστικά το πιο άξιο πρωτάθλημα. Αίτητος. Τι παυρόμικο εγώ. Αλλά ρίχνεις. Για λάσπη ρίχνεις. Τι λάσπη, πού είναι η λάσπη. Μέσα στο γρασίδι πήρα τον double. Τι υπονοείς για λάσπη. Πήρα. Όχι, και όχι, έκανα double. Ξαναέκανα double. Περίμενε. Αυτό για τη λάσπη, πες μου, ναι. να καταλάβω. Τι εννοείς. Τι εννοείς. Όχι από εδώ, όχι από εκεί, το ένα και το άλλο. Τι είπα εγώ. Γιατί κάνεις έτσι τα χέρια. Το χέρι, εσύ τα κάνεις. Έτσι τα κάνεις. Έτσι τα κάνεις. Ναι, είπε, τι. Ποιος κλέβει. Τι είπα εγώ. Αυτό δεν σημαίνει. Ότι. Τι σημαίνει. Τι είπα εγώ κακό, δηλαδή λάσπη, που την είπα. Α, εντάξει. Άρα λες ότι ο Πάοκ άξιε πήρε το πρωτάθλημα. Πάνω από τη λέξη άξια. Πάναξι. Πες μας τι θες να πεις ρε φίλε. Λέω αλλά δεν λέω. Λέω αυτό που λέω. Λέω αυτό που λέω. Με αυτά που λέω ότι έλεγε ο Τσίπρας 5 χρόνια και ήταν κυβέρνηση. Λέω αυτό που λέω. Μόλτε πόσα χιλιόμετρα είναι. Πολλά. Γι' αυτό θα παίξουμε με τους Σέρβους. Οχ, αυτοί έχουν κάνει πυρήνα. Όχι, σταματήσαν εκεί που μπήκαν οι Κροάτες με στο πούλμαν σου. Αυτό να μην το λες, γιατί ξέρεις τι πήγε να γίνει εκεί. Εγώ να ξέρω. Τουλάχιστον εμάς, δεν μας ξεβρακώσανε. Αν θες να το πάμε εκεί. Άσε τώρα. Α, σας το είπα. Άντε πάμε σε διάλειμμα τώρα. Με πήρε ο Ασλαμάς. Άντε... Άκου λίγο. Τι θέλει ο Ασλαμάς. Πραγματικό γεγονός τώρα. Ότι... Χθες. Θέματα με ζάλισε ρε παιδί μου. Όποιος τον συναντάει στον δρόμο. Ναι αυτό, ότι είναι μεγάλη φίρμα. Ναι εντάξει, καλά, καλά. Κάτσε τώρα κάνε 10 το βράδυ. Κάτσε κάνε 10 το βράδυ τώρα. Περίμενε. Να μας δεις αποτελέσματα του Ζουλού. Και μου έδωσε αριανό. Ναι ξέρω. Ξέρεις που δουλεύει αυτός, ε. Αριανός όπως έρες, ε. Αυτός λοιπόν σας που λέει παπά. Ποιος. Τον έψαξα ήδη. Αυτό τώρα αλήθεια λες. Σας πουλάει παπά. Αυτό μου πουλάει παπά τον Παλασλαμά, που είναι ευκολόπιστος. Ναι. Για τον Αριανό λες. Ναι, αντί την αντιτρομοκρατική. Μην τα λες ρε φίλε, στον αέρα. Γιατί είπαμε ποιος είναι. Σωστά, ναι. Πόσοι Αριανοί είναι αντιτρομοκρατικοί ρε φίλε. Δηλαδή αυτός είναι χαιρετίσματα στον Αριανό αντιτρομοκρατική, ο οποίος είναι στην αντιτρομοκρατική και πάει και λέει στον Ασλαμά ότι είναι στην αντιτρομοκρατική. Και παραμένει αυτός στην αντιτρομοκρατική. Έτσι. Δηλαδή αυτό είναι μυστικό. Ναι. Α την αντιτρομοκρατική και το έχει πει στον Ασλαμά. Και το ξέρει τώρα όλο ο πλανήτη. Ο Ασλαμά έχει στείλει φωτογραφίε του στον Ραπτόπουλο, σε μένα, σε σένα. Ναι, 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 στον ναι. κόσμο όλο. Α, προσέξτε το παιδιά. Και παραμένει ναι. αυτό. Δύο είναι τα ενδεχόμενα. Αν το δει ξηρέ στον δρόμο, πήγε. Την επόμενη φορά. Α, λες, ε. Ή μεταφιέζεται. Ναι. Κάτι πρέπει να γίνει. Ή έχεις δίκιο. Πούλησε παπά. Ναι. Λες το προφανώ. Ναι, αυτό γιατί δεν μου το είπε, να φοβηθώ. Ναι. Γιατί ξέρω τον προϊσταμενό του στην αντιτρομοκρατική. Α, δεν υπάρχει Αριανός. Αυτό θέλουμε. Όχι, θα μας πει το όνομα και το επίθετο. Ωρα, τι ώρα είναι. Μπορώ να του δώσω μια τέτοια. Τι. Να ανέβει λίγο στην ιεραρχία. Α, βοήθεια. Βοήθεια, ναι. Μπράβο, ναι. Να μας δώσει τα στοιχεία του. Τι. Να μας δώσει τα στοιχεία του. Τα δίνουν αυτοί από την αντιτρομοκρατική. Λέλαντε. Εδώ φωτογραφίζει με τον Σλαμά. Πού πάει και μπλέκει. Τι πράγμα είναι αυτό, ρε φίλε. Τι πράγμα. Λέει άλλοι δύο τον κοιτούσαν. Τι νομίζει γνωρίζει. Μπορεί να νομίζει. Τον κοιτούσαν. Μπορεί να νομίζει. Α, λέει και ήμουν και μόνο εκείνη την ώρα. Κάνει και καλά. Και αυτό δεν είναι. Δεν είναι ταΐς, να ξέρει. Τον κοιτούσαν δύο. Τον κοιτούσαν. Εδώ συμπερδέψα με τον Λουιζάο. Σου λέει διακοπέ με την Μπενφίκα. Εδώ στο... Α, κάνει διακοπέ στην Ελλάδα. Τι νομίζει. Σε γνωρίζει. Α, πιστεύω πιστεύω ότι ο Άνω Ασλαμά κάποια στιγμή απλώσει έτσι το χέρι του. Θα του αφήσουν ευρώ. Ειδικά βάλει ένα καπέλο στα φανάρια, έτσι περνάει. Ει, πού πα, φιλαράκι, κόκκινο έχουμε, παίξε μα κάτι. Το σποτάκι το έχει κάνει ένα χορηγό που είχε. Τι. Που έκανε το ζητιάνο και το πετούσε. Α, στα τέτοια, ναι, στα μπέργκερ. Ναι, στα μπέργκερ, ναι. Τι θε, φίλε. Τι ώρα είναι, διάλειμμα, για πάμε στη δεύτερη ώρα. Εισιτήρια, γιοκ. Τουλάχιστον την τρόικα. Τα απόγευμα κάτι θα μεριμνήσει, όπως λέει μορφωμένο ο Χρήστος Τσαλτίδης, να σα δώσει ένα εισιτήριάκι 2-3-4 για τον αγώνα Άρη ΑΕΛΕΜΕΣΟΥ. Και αμόρφωτη το λένε, να ξέρει. Και αμόρφωτη. 1-2. Φουριόζος. Ο 5-0-1 λέει face control από Χρύσανθο. Πόσα πρωταθλήματα έχει ο Άρη στη Β' Εθνική? Πόσα έχει? Δεν ξέρω. Γιατί στο ένα που το πήρε ήμουν φαντάρος. Δεν το έχω δει. Άρα δεν έχω δει κανένα.
Το 97. 97-98. Το 97-98. Το 97 πέσατε. Το 96-97. Δεν έπαιξα. Αύγουστο. 96-97. Ναι, 96-97. 97-98. 97-98 αλφαθηνικής. Ανέβηκε. 97-98. Πότε ήταν το 94 με Χαριστέα. Αύγουστο, ήταν 30, τελευταία μέρα του Αυγούστου του 97 ή του 98. Ήταν 27 Αυγούστου, τη μέρα 27. Που πέθανε ο μπαμπάς μου. 27 Αυγούστου. Τη μέρα που έχει πεθάνει ο πατέρας μου έχει παίξει αυτό το. Έπαιζε Λαμία Άρες. Mm-hmm. Και είναι και το. 27-28 είναι το. Από 29-30 Αυγούστου είναι. 30 δεν είναι σίγουρα. Είναι το 2 είναι μπροστά σίγουρα. 29 τότε. 27-28-29. Θα σου πω γιατί. Εγώ εκείνη η μέρα έφυγα επίστρατος. Εύρω. Όχι την εκείνη, την επομένη. Δεν ήμουνα στην Τούμπα. Γιατί πήγαμε άσκηση. Σάββατο είχε γίνει το παιχνίδι. Άσκηση στο Σφελινό. Κι εγώ άσκηση έφυγα τότε. Α, όχι, εσύ είσαι ο Φαντάρος. Εγώ ήμουν ναι. Ψηλά, ψηλά τα μαύρα τα πάνω μπέρα. Εύρω, ούτε θυμάμαι που πήγα. Σφελινό. Με γράψα και στον δρόμο. Πήρε και εφημερίδες. Ωραία, λέω, τι είναι αυτό. Εφημερίδες πήρες. Ναι, πήρα. Με τον Τόρτη. Πάντα παίρνω. Κρατούσα αρχείο. Σπόρτη Βορρά. Σφαγή του πάω και τέτοια. Νεκρός Μαγντή. Ο θείος του στην Αίγυπτο. Όχι, ρε φίλε. Χαιρετίσμα στον κύριο Μίμη. Ο θείος του είναι. Δαγκώθηκα, φίλε, του βλέπω το εξώφυλλο. Άκου, λέω, τι έγινε. Ο θείος του στο Κάιρο. Εκεί ήταν τότε. Τώρα το κάνει η σχολή αυτή, είναι Sport Dog τώρα. Που γράφει, βάζει ένα τίτλο και τα λοιπά. Τον κλέβει από τον Άρη! Και λες ποιον. Τι έγινε. Ή το καλύτερο που έχουν γράψει τα παιδιά στο Sport Dog. Δεν από κάτω άλλο. Λοιπόν, είναι αυτό με τον Ματέο Γκαρσία και τον Μπρούνο. Που λέει. Δίνει Μπρούνο για να πάρει Ματέο Ολυμπιακός από Άρη. Μπαίνει ο άλλο. Ο Ματέο δεν ανοίξει τον Άρη. Και τι έγινε στο τέλος. Πήρε τον Μπρούνο Ολυμπιακός και δεν πήρε τον Ματέο. Αλλά σου λέει ο άλλος. Λοιπόν, κάτσε να δω. Πάω Κάρι σε ένα τέτοιο. Μην ξεχνάτε τον. Ναι, σου λέει 29 Αυγούστου. Μην ξεχνάτε τον κουζουζάκι που με βάλει. Σαν προχθές 1969, Νίλ Άρτρον και ένας ακόμα τυπάρας. 29. Πατούν πρώτη. Ναι, 29. Πατούν πρώτη στη σελήνη με την αποστολή Απόλλων 11. Ποιος είναι ο τύπος. Αυτόν ψάχνουμε. FM γενό ονοματεπώνυμο. Αποστολή στο 54526 για να διεκδικήσει 6,5 ώρες ακόμα. Γυαλιά ηλίου ή ωρά από τα Opticon Express. Αυτό να παίζουν διαφήμιση, ρε φίλε. Τι. Έλα, άντε βγάλτα ρε, άντε βγάλτα. Χαμήλωσε τον άλλο. Χαμήλωσε τον. Flashback, ρε φίλε. Άσε με τώρα, δεν έχουμε Αύγουστο. Καλά, εσύ δεν θυμήθηκες το μάτς. Βάλε τραγούδι. Βάλε σε Ζερμέν. Τι τραγούδι. Βάλε σε Ζερμέν. Έλα, άντε, μην με κάνεις τώρα έτσι. Άντε. Σε πολύ καλή θέση και το 0-1 για τον Άρη. Τι. Γραμμή έχουμε, έλα. Χαμήλωσε τον. Απομόνωσε τον. Είναι λάθος μου. Είναι λάθος μου. Όχι, το βάλεις, δεν έχω πρόβλημα. Όχι, είναι λάθος μου, είναι λάθος μου αυτό. Δεν το βάλαμε σωστή περιγραφή. Γραμμή, καλημέρα φίλε, καλημέρα. Καλημέρα, τι κάνετε. Καλημέρα. Ο No Name. Είστε καλά. Πώς και έτσι γραμμούλε σήμερα μια χαρά. Προχθές πάλι ήσουν φίλε. No Name, περίμενε φίλε λίγο. Το κάτι άλλο. Όπορε φίλε. Πάλι φίλε. Ήλιος όμως. Είχαμε τότε ρε φίλε. Ακόμα με αυτά κάνεις στο μυαλό σου παερά. Τι να κάνω ρε φίλε, να βάλω το Τζίσι Φρίσιο μέσα στην Arsenal. Τον προκάλεσε 501, ορίστε τι κάτι. Φρέσκια κουλούρια λέει ο κουλούρζι. Άστο. Σάμπο, πόσα διπλά έκανε μέσα στην Τουμπάρα. Εντάξει, καθένα χαίρεται. Αλλά να χαίρεται κάτι που έγινε αυτό τον αιώνα, όχι τον προηγούμενο. Δεν πειράζει. Για πες με τον Νέιμ, τι θέλει. Τι να πω, παιδιά. Εντάξει, δυστυχώς το κακό βγήκε, ήρθε ο Άγιαξ. Μη φοβάσαι, ρε. Να μη φοβάμαι. Πάω γλάσσα και μη φοβάσαι, ρε. Εσείς δεν έχετε αντιληφθεί. Τι? Ότι το κακό είναι άλλο. Ποιο είναι? Θα το αντιληφθείτε σύντομα. Εμείς αν αποκλειστούμε θα καταλάβει ποιο είναι το κακό. Ότι σχεδόν σφραγίζουμε ξανά το πρωτάθλημα. Κάτσε να πω στον έγκυρο Sport FM. Κορόιδο που πανηγυρίζει με τον Άγιαξ να αποκλειστούμε. Ποιο είναι το κακό μετά? Ολονύχτια παζάρια για εσύ τη στον ΠΑΟ. Τι γίνεται, ρε φίλε. Ρε φίλε, πέρα καφράγκο να δώσει να πα καπέκτη. Τελείωσαν οι κρατικές επιχορηγήσεις και αρχίσαμε τα παζάρια ο Άπλα. Πολλές πήραμε, πάρα πολλές, τι να σου πω. Ναι, ρε φίλε. Εντάξει. 40 και 44, 88 εκατομμύρια. Ποια είναι 88 εκατομμύρια, πώς θα βγάζει τα εκατομμύρια, τι είναι στραγάλια. Σε φιλιά έπρεπε να το δώσουμε. 84 κάνει το μεταξύ, αλλά εγώ. Σε ρουπίες είναι μάλλον. Τι? Σε ρουπίες είναι μάλλον τα εκατομμύρια. Μπορεί να είναι σε ρούβλια. Τέλος πάντων, παιδιά. Εσύ θα κερδίσει αύριο, φίλε. Άρχισε να μας τα λέει τώρα διαφορετικά. Ξέρω, φίλε, ξέρω ότι θα προκριθώ στα δύο μάτσα. Για να δούμε. Θα δούμε, εντάξει. Θα κάνουμε. Εγώ θέλω να περάσει πάντως, γιατί πρέπει να μαζευτούν πόντι για του χρόνου να είμαστε. Σωστά μιλάς. Ενώ αυτοί πανηγυρίζουν αν περάσει ο πάντων. Όχι, φιλά, περάσει στο γύρο πάλι. Θα παίξουμε μαζί. Α, μαζί.
Καλό. Και τι ξέρει ότι δεν θα γίνει. Τι. Καλώς πάντων. Εγώ πιστεύω και να αποκλείσουμε τον Άγιαξ. Θα play-off πάλι ο Άγιαξ να μας τύχει στην κλήρωση. Φαντάζεσαι. Η Μισένεκερ περνάει και ο Άγιαξ και ξανακλείωσε ο Άγιαξ. Πείτε τα, από μια ομάδα θα τη βρουν το παρισμένη. Κάτι θα γίνει, ρε αδερφέ, και θα κληρωθούν. Ναι, 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 ναι. Όπως τότε με τη Σάλκη που παίξαμε εμείς. Άλλο ένα σκάνδαλο της UEFA. Ποιο είναι το σκάνδαλο της UEFA. Έλα, ρε, όλα τα σκάνδαλα της UEFA. Απέκλεισε στους Ουκρανούς. Αναγκαστικά με στείλαν πάνω στην Μπενφίκα, ρε φίλε, γιατί πάλι οι Ουκρανοί μερός δεν γινόταν να παίξουν κάτι τέτοιο. Είναι πέρσι. Εμείς την πληρώσαμε, ρε φίλε. Όταν όμως πέρασες μπάι για τους Ουκρανούς, δεν σε πείραξε. Άλλοι πολεμούσαν, εμείς την πληρώσαμε. Όταν έγινε, όταν πέρασες μπάι για τους Ουκρανούς, δεν σε πείραξε. Ένιωσα άμαχος πληθυσμός, ρε φίλε. Τέλος πάντων. Δηλαδή τι να πήρε η Μίλαν φέτος που την πετάξαν για φανές σε fair play από το. Ορίστε, τι να πει την Ευρώπη. Δεν του πολύ ενδιαφέρει, φίλε, το UEFA. Κάτσε, γιατί του χρόνου θα πετάξουν άλλους για το Final. Του χρόνου θα πετάξουν άλλους για το Final. Δεν υπάρχει Μίλαν. Δεν του ενδιαφέρει του Ιταλού γενικά η Ευρώπη, ρε φίλε, το UEFA και αυτά δεν του ενδιαφέρουν. Όπως δεν ενδιαφέρει τον ΠΑΟΚ πέρσι, πήρε 1500 βαθμούς και πήγε στους ανίσχυρους. Αν τον ενδιαφέρε όμως και περνούσε τουλάχιστον στους 32 που για μένα ήταν εύκολο να του αντιπαλίσει. Δεν χρειαζόταν καν να περάσει. Αρκεί να κέρδιζε την Πάτε Μπορίσοφ στην έδρα σου. Τώρα θα ήταν στους χειρούς. Και θα πέσουμε με την Ντάνταλκ και με την Άρα δεν είναι ατυχία. Θα πληρώσουμε το τίμημα. Άρα δεν είναι ατυχία. Να παίξουμε στα Γιάννενα. Αυτό να είναι μία ακόμη εκτός από τον Ντάμπλιν και μία και ένα αγκάθι που αφήνει πίσω ο προηγούμενος προπονητής. Ναι, ρε. Να το... Γιατί τι είναι, ρε. Όχι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Που μας έκανε 2 χρόνια στην Ευρώπη κραπαζωής πράκτορες. Δεν είναι ένα αυτή την κούκλα με το σκουβί που είχαμε στον πάγκο. Δηλαδή, εντάξει, και από πλευράς εμφάνισης ο Φερέρα είναι τρομερή αναβάθμιση. Τον κάναν μάγκες, με τον κάναν μάγκες οι ποδοσφαιριστές. Όχι, μάγκα τον έκανε άλλος. Όχι, έχει μουσί και είναι ο μεγάλος. Αυτός τον έκανε μάγκα όμως και το έφερε και κάτι πεκταράρες μέσα. Ναι. Επόμενος, καλημέρα. Δεν έχει. Άντε βάλε ρε φίλε, σας εσταρουμένο. Μόνο ο Παπαδόπουλος θα βάλει εδώ πέρα. Τι, αγραμμούλα. Καλημέρα. Έλα φίλε. Έλα. Καλημέρα. Καλημέρα. Κλείς το ραδιόφωνο σου. Ναι, ναι, Χρήστανθε, ναι. Από το Ηράκλειο. Τα καρπούδια τα πούλησες. Τα αγοράζω εγώ, δεν τα πουλάω. Έλα, ρε, αφού τα πουλάς, στο Βασίλακο. Στο Μιχάλη, καλημέρα, δεν είπαμε. Γεια σου, Μιχάλη. Τα πούλησες τα καρπούδια. Άντε πάλι, τα αγοράζω σου λέω εγώ, δεν τα πουλάω. Φουτάκης ρε, πούλατε να δώσεις τον πρόεδρό μας για ένα φράγκο να πάρει και να παίξει ρε. Ναι, σωστά, ναι, ναι, δεν έχει ο δικός μας. Ο πρόεδρος έχει δικά του καρπούζια στο πρόχωμα δίπλα. Α, ναι. Αγγελός δεν είναι, αφού δεν έχει λεφτά ρε Χρυσάνθε. Έχει όμως καρπούζια. Α, είδες. Δεν έχει καρπούζια. Καρπούζο εισπράκτορας λοιπόν. Όχι. Χρυσάνθε. Θα ήθελες να είχατε ένα Σταβίδι, ε. Αλήθεια είναι αυτό. Αλλά με Τσίπρα κυβέρνηση, όχι με άλλη. Ναι, 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 τρέμουμε τώρα. Γιατί είναι συνδυασμός ωραίος. Τρέμουμε τον Κυριάκο. Θα σας δω το Μάιο τι θα λέτε, θα ξαναπάρουμε το πρωτάθλημα. Θα σας δω τι θα λέτε. Θα σας δω τι θα λέτε όταν δεν το πάρετε το πρωτάθλημα. Φέρτε μετά τους ανθρώπους. Θα λέτε ότι φταίει η Νέα Δημοκρατία. Φέρτε μετά την ελληνική λίστα στην κυβέρνηση. Να δούμε. Ακούς. Θα περιμένουμε το κοινάλ μετά να μην το πάρουμε. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Με κάποια κυβέρνηση μπορεί να μην το πάρουμε. Όχι, τι έγινε, τι έγινε. Τι εισιτήρια. Για να δούμε. Τι θα το κάνεις τώρα, μισή ώρα εκπομπής ακόμα. Έλα, έλα, Μιχάλη. Έλα, βγήκε έξω, έχει σημαντικό τηλεφώνημα. Να δει αν θα πάρει ένα από τα 7.000 απόλυτα εισιτήρια που υπάρχουν στο Άρης Αλεμεσού. Α, γι' αυτό δεν τον έλεγα. Θα φτιάχνουν sold out και μετά να λένε για μας. Το άχυρε, εντάξει, για να το γεμίσουν. Εντάξει, μάλλον. Όχι, θα το γεμίσουν, θα το γεμίσουν. Τα διαρκείας να πουλήσουν. Α, εντάξει, τι έκανε. Τα διαρκείας. Θα πάρουν, θα πάρουν. Ωραία, Μιχάλη. Αυτά. Άντε, άντε, φάει και μια φέτα καρπούς και για μας. Γραμμούλα, επόμενος, καλημέρα. Γεια σου, παιδιά. Καλημέρα, Κυρκό. Γεια σου, Πανιώτη. Γεια σου, κύριε Κώστα. Είδα χθες τον Ολυμπιακό. Α, τον είδατε, για πείτε μας. Μέτριο το θέαμα. Α, και από τους δύο. Και από τις δύο. Απλά οι Τσέχοι ήταν πιο γυμνασμένοι. Είχαν καλύτερη φυσική κατάσταση. Λαπάδες οι δικοί μας. Μάλιστα. Εκπληκτική. Ο τερματοφύλακας, ο Σα. Α, έβγαλε πολύ πράγμα. Εκεί που χρειάστηκε 3 φορές ήταν εκεί. Ναι. Ακυρώθηκε και γκολ, γιατί κάποια στιγμή νομίζω έγινε 1-0, αλλά το πήραν πίσω. Ακυρώθηκε γκολ. Σε 2 τέτα τέτα. Δεν μας λέει. Λοιπόν,
Ολυμπιακός μία τελική έκανε. Α, μπράβο. Ο Σεμέδα. Καλός. Θηρίο. 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 Τραυματίστηκε ο Αβραάμ στο 22 και έβαλε έναν... Πάνω στην νιώτη του. Μαύρο μπα. Καλός ήταν κι αυτός. Ο Τσιμίκας ήταν καλός. Τον Τσιμίκα θα πάρω βρουτάσιμο. Απογοήτευση ο Μπαλμπουένα. Απερίπερι αυτός ο πιτσιρίκος, που πήραν. Απογοήτευση. Ο Μασούρας. Αυτός καλός είναι, Κυρκό. Εγώ τον πάω. Απογοήτευση. Δεν πειράζει. Καλός είναι. Και ο Μπουχαλάκης ανεβασμένος. Αλλά πολλές λάθος μεταβιβάσεις, ρε παιδί. Τι να κάνεις. Δεν γίνεται δηλαδή να κάνεις, να θέλεις 10 μέτρα μεταβίβαση και να μην την κάνεις σωστά, ρε παιδί. Σαν ποδοσφαιριστής, Και δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Αλλά είναι ύπουλο αποτέλεσμα το 0-0. Όλα ύπουλα και το 1-0 δεν είναι ύπουλο. Το 1-0 είναι, είναι από τα χειρότερα σκορ για να το γυρίσεις. Το 1-0 είναι δύσκολο. Γιατί θέλει να ανατρέψει. Αλλά το 0-0, άμα φας γκολ, πρέπει να βάλεις 2 για να περάσεις. Και αν και χάσεις 1-0 και φας γκολ, πρέπει να βάλεις 3. Εντάξει, Κρικό. Αυτό λέμε. Εντάξει, Ολυμπιακός είναι Καραϊσκάκη, θα είναι. Κουτσά στραβά. Αυτό λέμε. Αλλά μέσα στο Καραϊσκάκη πιστεύω ότι θα μπορέσουν να περάσουν. Οι να Τσέχοι. Είναι πιο έτοιμοι. Γιατί θα παίξουν μεριά. Που ανακηρύχθηκε μέσα στην ενδεκάδα του Κόπα Αφρικα. Έρχεται δηλαδή αναζωογονημένος, έτσι. Θα παίξουν τα δυο τα στόπερ. Μπορεί να έχει, κάτσει, να, έχει να κάτσει τρεις μέρες. Και αυτός ο οποίος ένα χρόνο. Μπήκε στο δεύτερο ήχρονο και θέλω να πιστεύω ότι είναι ο καλύτερος αμυντικός χαφ στην Ελλάδα. Είναι ο Καμαρά. Να. Μπήκε δεύτερο ήχρονο και άλλαξε εικόνα. Να. Και εξοδετόρισε τον Βαλμπουενά καλύτερο παίχτη. Από την αρχή έπαιξε ο Βαλμπουενά. Ναι. Έβγαλε 90 λεπτό. Τι είναι 90 λεπτό, τον έβγαλε σε 70. Α, ναι, αλλά με το που μπήκε ο Καμαρά πήρε τα πάνω του ο Ολυμπιακός. Τώρα αυτά. Θα δούμε αύριο και τον Άρη. Θα δούμε τι θα γίνει. Και θα τον κρίνουμε. Κρίνουμε, σωστά. Και Παναγιώτη πώς πας. Καλά Κυρκό, καλά Κυρκό. Γνωρίζεις. Σαν προχθές πάτησε το. Άκουσε Κυρικό, και άκουσαμε λίγο. Σαν προχθές πάτησε το πρώτο πόδι του σελήνη ο Νίλ Άμστρονγκ. Θυμάσαι ποιος ήταν ο δεύτερος. Ναι. Μην το πείτε όμως στον αέρα, εντάξει, σας πιστεύω. Θα το πείτε αύριο. Αύριο όμως δεν θα είμαι εδώ. Δεν πειράζει. Δώσε χαιρετισμού στον Γιάννη, τον δικηγόρο. Τον Παλιοκερίσιο. Δεν το βλέπω Κυρικό. Δεν βγαίνει σε εμά γιατί είναι τα ωράρια του περίεργα. Παλιά που κάναμε 6 ώρα το πρωί εκπομπή έβγαινε. Γιατί πήγαινε και τρέξε κατά τζόγκλι, θυμάστε. Δεν έχω επικοινωνία, δυστυχώς. Εξαιρετικός. Νόμιζα επειδή σας είχα δει μαζί όταν είχατε έρθει. Ναι, για να τιμήσουμε εσένα. Πήρα εγώ. Πήρε το αυτοκίνητο ο Γιάννης ο Παλιοκερίσιος, πληρώσαμε τις βενζίνες για να έρθω να γνωρίσω εσάς. Δεν το έχει κάνει κανείς άλλος εύκολα Κυρκό αυτό, έτσι δεν είναι. Ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνατε. Αλλά και εγώ σας αντάμυψα με δύο αφιερώσεις που σας έκανα. Με δύο. Δεν έδωσε ένα βιβλίο σε ένα και ένα. Α, το βιβλίο. Α, γιατί δεν φάγαμε καλά όμως. Εγώ στο τζουκάκι δεν είχα πάρει πολλά. 6-7 μόνο έφαγα. Απλά ήσουν άτυχος. Γιατί όταν πήγαμε στο πρακτορείο Προπότου Πουλιζόπουλου, που ο οποίος συγκατοικούσε με τον Κωστίκο. Άντε. Στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Δεν βρήκαμε τη συμπάθειά σου. Ποια είναι η συμπάθειά μου. Μου είπες ότι. Α, ο Κωστίκος, ναι. Ότι ήσουν φαν. Βέβαια, ναι. Εδώ μικρός και δεν έγραφα. Παναγιώτης Κωστίκος έγραφα. Ναι, τέτοια πράγματα. Ναι. Δεν έγραφα Γιώργος, ο Παναγιώτης Κωστίκος. Δεκάδα, α πούμε, Παναγιώτης Κωστίκος έγραφα. Λατρεία μεγάλη. Ναι, Κυρκό. Ο οποίος Κωστίκος. Ναι. Λίγο γρήγορα Κυρκό, όμως περίμεναν οι δύο, να ξέρετε, ναι. Ο οποίος Κωστίκος για μένα ήταν ο καλύτερος επιθετικός που είδα χωρίς την μπάλα. Σε κινήσεις. Ναι. Σε κινήσεις. Και ξέρεις από 15 χρονών που το είδα αυτό το παιδί να παίζει με τους πιτσερικάδες, αυτό το είχε από την επάνω από τη Ρωσία που είχαν έρθει. Αυτό το προσόν το είχε ρε παιδί μου. Και εκτός αυτού
ήταν και τσαπουκάς, δεν καταλάβαινε τίποτα. Ναι. Γιατί του την μπήκε ο Γαλάκος, ναι, στην πρώτη προπόνηση. Στην Εθνική. Και τον απάντησε δεόντως. Στην Εθνική. Δεύτερη φορά όταν του την μπήκε, ναι, του τον έριξε πάνω στις μεταλλικές τις δουλάπες. Στα αποδυτήρια. Τσαμπούκι ο Κωστίκος. Έχει βάλει, ναι, έχει βάλει και μεγάλα κούλα στα ευρωπαϊκά, κρίσμα του ΠΑΟ κτλ. Ναι, δεν καταλάβαινε. Ωραία, Κυρκό, πρέπει να κλείσουμε όμως γιατί περιμένουν και άλλοι δύο. Είναι λοιπόν, αμαρτία από το Θεό. Και κλείνοντας σου λέω και ένα πράγμα. Δεν προλάβαινα να προσγειωθεί στο ελληνικό τότε το αεροδρόμιο, το αεροπλάνο. Και αμέσως τον περιμένανε δύο γυναίκες στην Αθήνα. Περίεργο, άσχημος ήταν ο Κωστίκος. Περίεργο, λέω, άσχημος δεν είχε πέρασει ο Κωστίκος. Γεια σου Παναγιώτη. Α, Κυρκό, Κυρκό. Ένας λόγος που τον αγαπούσε ήταν και αυτός. Και αυτός, ναι, Κυρκό. Έτσι είναι, έτσι. Γεια σου Πάνο. Γεια σας, γεια σας, το καλό, το καλό. Επόμενος, καλημέρα. Προσγειώθηκε το αεροπλάνο στο ελληνικό, μιλάει και ο επόμενος. Καλημέρα. 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 Στην Κατερίνη πήγες και γνώρισες τον Κυρκό. Ναι. Στο Άμστερνταμ που θα πας, ξέρεις τι θα γνωρίσεις. Άντε ρε χαμένε, άντε ρε χαμένε, μου βγήκες, μου βγήκες ρε Golden State Warriors μετά από ένα μήνα, κακομύρι, κακομύρι, χαχαλίζονται εδώ πέρα με τον Ζαγόρα και τώρα και τώρα δεν ξέρω τι να πείτε. Εγώ τα είπαμε, εγώ είμαι Νίξ, από την δεκαετία του 90. Ανοίξιμο. Αλλά επειδή πιστεύω στο American Dream και επειδή το μπάσκετ είναι το άθλημα των ψηλών, όταν βρίσκεται κοντός και κάνει θαύματα, δεν μπορώ να μην είμαι μαζί του. Μάλιστα, Στέφαν. Ναι. Λοιπόν, ο Μαματζιόλος στο NBA. Τι λέγαμε για τον Κωστίκο, ναι, και όπως κάθε επώνυμος παοκτσής, ναι, που κατέληξε. Άντε ρε χαμένε, 12 χρόνια ελεύθερος έφυγε, 12 χρόνια τίμησε την Παοκάρα. Τίμησε την Παοκάρα. Και μετά εκεί μαζί με Ορφανούς. Τίμησε την Παοκάρα. Και αφού πήγε στον Ολυμπιακό. Εσύ κουνούσες 5.000 στο Γιαννάκη. Εσύ που πήγε στον Ολυμπιακό και μετά όταν έγινε τον Γιαννάκη, με τον Γιαννάκη, ξαναγύρισε στην Παοκάρα. Φώνας, γιατί είχε φύγει ο Γκάλης. Με δανεισμό. Με υποσχετική. Βγες και πες τα πουθενά αλλού, χαμένε. Χαμένε. Τα έβγαζε ο πρώην δήμαρχος. Πήρε ανάσα τώρα ένα μήνα. Ένα μήνα καμουφλαρισμένος γυρούσε στους δρόμους για να μην σε γνωρίσουμε. Golden State, φάπα, φάπα. Άιντε, κλείσε. Τώρα εσύ προηγουμένως που έβαζε τα παλιά τα κομματάκια τα ωραία σαν τον Silence και αυτά. Τώρα πέσει και το ρηχολήπτη να ψάξει να όχι, δεν βρει τίποτα. Από τους Πόκους. Άκουσε με Πόκους. Και το κομμάτι είναι Hocus Pocus. Είναι από την Ολλανδία. Καμιά σύμπτωση. Και μέσα έχει κάτι φανταστικούς. Είναι ψώνιο κομμάτι. Έχει κάτι φανταστικούς λαρυγγισμούς. Θα το βάλω 15 Αυγούστου. Οι οποίοι θα επαναληφθούν αυτοί οι λαρυγγισμοί όταν θα παίξετε με τον Νέαντα. Με τον Νέαντα. Αχ, τώρα τι μας έκανες τώρα. Άμστερνταμ. Και κάτι άλλο, ο δεύτερος αστροναύτης ήταν ο Όλντριτς. Τι χάμε. Έτσι δεν είπες, δεν έχεις κουιζάκι. Κλείστο. Επόμενος, καλημέρα. Τι ωραίος που είναι, ρε φίλε. Καλημέρα, παιδιά. Και ο δεύτερος είναι ο Τάδε. Μπράβο, μπράβο, το ήξερες. Το ήξερε. Και δεν είναι έτσι το επίθετο, αλλά παραπέμπει εκεί. Anyway, γεια σου, Ρενταλή. Και ο δεύτερο είναι ο Ιάννο Ρά. Τι γίνεται. Καλημέρα, φίλε. Τι βγήκε ο Top Gun να μα πει, δηλαδή. Πήγε ο Top Gun τώρα να μα πει να μα κάνει τον ξύπνιο ότι ήξερε. Κατάλαβε. Ένα μήνα είναι, 1,5 μήνα χαμένο στον κόσμο του. Επειδή έχασε τον Golden State το πρωτάθλημα. Και βγήκε σήμερα να μα κάνει τον καμό σου. Το χάσανε. Λοιπόν, Παναγιώτη. Έλα, Ρενταλή. Βέβαια, εκείνη η Ουκρανική που την αποκλείσανε τότε και παίξαμε τη Σάλκε. Ναι. Θυμάσαι το λόγο που αποκλείστηκε. Όχι, δεν θυμάμαι. Για στημένα παιχνίδια δεν εκκρεμούσε να πούμε για στημένα παιχνίδια. Κάτι, ναι, είχαν. Πώς τη λέγανε. Ναι. Εδώ στην Ελλάδα. Εδώ στην Ελλάδα βέβαια. Εδώ στην Ελλάδα βέβαια. Ναι. Άλλες ομάδες που υπάρχουν συνομιλίες, πρόεδροι στα αποδυτήρια, μαρτυρίες, ένορκες παρακαλώ μαρτυρίες. Έτσι. Ποια είναι η ένορκη μαρτυρία. Όχι, δηλαδή στον αέρα τα πω, να τα πω εγώ. Ποια είναι η ένορκη μαρτυρία. Ναι. Δηλαδή, πας στον εισαγγελέα, ορκίζεσαι και λες αυτό που είδες. Ναι, αυτό που ποια ένορκη μαρτυρία υπάρχει για παιχνίδι. Λέμε τώρα. Δεν υπάρχουνε. Ποια. Δεν υπάρχουν για παιχνίδια της Βέρειας. Πες, ποια. Ποια. Δεν θα τα πούμε τώρα στον αέρα, τα ξέρεις πολύ καλά. Αφού είναι ένορκο και το ξέρω πολύ καλά, πες το, ποιο. Τα ξέρεις. Ναι, αλλά αλλάζουν αυτές οι καταθέσεις ξαφνικά. Ξαφνικά δεν ακούσαμε. Πες, ποια ένορκη μαρτυρία υπάρχει. Ναι, ναι.
δεν θα το πω. Δεν το λέμε. Είσαι σαν τον Κυρινά. Ο Κυρανάκης με τον άλλο του τουρισμού που του έλεγε επί ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν πολλές επενδύσεις. Του έλεγε πες μου μία. Όπως και εσύ όταν αναφέρεσαι στον μεγάλο με τα μουσια. Όταν είναι καμιά εξυπνάδα να πεις να αναφέρεσαι στον μεγάλο με τα μουσια. Και δεν λέω το όνομα. Και δεν λέω το όνομα και δεν είναι αυτό. Ναι, κατάλαβε. Αυτός είναι απονείρο. Είναι μια απονείρο. Παναγιώτη, με τη Σάρκε φίλε αποκλειόμαστε, ο άλλος κάνει κοντρόλ με το χέρι και βάζει γκολ. Έτσι. Εκεί έκανε εγκλήματα το Στέφερ φίλε, θέλουμε γκολ και μου βγάζει τον Κλάους Αθανασιάδη ρε φίλε, εντάξει. Με τον Άγιαξ αποκλειόμαστε, γιατί ο διαιτητής ο Καράφλας ο Άγλος είδε τράβηγμα στο, του Λέωβα στο Σοτσάκι τα Ολυνού για ένα δευτερόλεπτο. Ναι. Ενώ ας πούμε το μαρκάρισμα του στο Μαωρίσιο με την Τζέλση που τον κρατούσε ο άλλος 1,5 μήνα. Δεν είναι πέναλτι. Πες τα ρεντάλι. Έτσι, ναι. Ευτυχώς έχεις την ελευθερία λόγου όταν είμαι εγώ εδώ. Μόνος. Να τα λέμε γιατί αποκλειόμαστε πολλές φορές. Αυτή είναι η μοίρα μας όμως. Εντάξει, να παλέψουμε ρε φίλε. Να δώσουμε τη μάχη, να παλέψουμε. Κάνουμε, γιατί να σου πω κάτι. Είναι πρόσφατο γεγονός ότι ο Άγιαξ ήταν μέχρι τα ημιτελικά. Οκ. Τι να κάνουμε. Πεθάνουμε. Αυτοί που χαίρονται να παρακαλάνε να μείνουν στην Ευρώπη. Έτσι, και να μείνω στο Champions League κιόλας, όχι μόνο στην Ευρώπη. Χαμπάρι δεν θα πάρουν, φίλε. Αν αποκλειστούμε, μακάρι να περάσουμε βέβαια έτσι. Χαμπάρι δεν έχουν πάρει ότι δεν υπάρχει περίπτωση να χάσουμε το πρωτάθλημα. Ούτε φέτος. Γιατί μετά το πρωτάθλημα να το χάσουν περπατώντας όλοι. Όλοι. Είδες τον Ολυμπιακό χθες. Θα αφήσω την παοκάρη για να δω τον Ολυμπιακό, ρε, αφού δεν θα τον πάω. είσαι εσύ ένας. Σε τσεκά. Δηλαδή τον Ολυμπιακό θα ασχολούν. Έτσι, μπράβο. Ωραία. Έγινε Νταλή. Είδα στο τέλος το 0-0. Εντάξει, ανοιχτή κρεμασμένη πρόκληση. Για μένα αυτά τα 0-0 όλα είναι ανοιχτά. Κρεμασμένοι από τα δοκάρια. Για να δούμε. Εντάξει, μεγάλη απώλεια φορτούνη, θα τα λέμε όλα. Γιατί, για τον Ολυμπιακό είναι τεράστια απώλεια φορτούνη. Θα δούμε. Αν δεν τον αναπληρώσω δηλαδή, δεν τους βλέπω καλά. Ωραία. Αυτά. Έγινε Νταλή. Άντε, καλημέρα. Λοιπόν, πάμε τελευταίο break της ημέρας. Γραμμές θα ανοίξουμε. Μετά το διάλειμμα, για να κάνει ένα τεταρτάκι περίπου, ισχύει το quiz που έχουμε βάλει. Που πήγε να μας το χαλάσει ο. Χαμέν. 1900, πότε ήταν αυτό, ρε. Χαμέν. 1969 είναι η Λάμστορ και ένας ακόμα τυπάρας. Πατούν πρώτη το πόδι σε Σελήνη. Με την αποστολή, με την Απόλλων 11. Τι, δίνουμε εισιτήριο. Μην είμαστε τώρα σε ένα τέταρτο. Δεν δώσουμε εισιτήριο. Κράτο, ρε, φίλε, για το απόγευμα. 10 θα δώσω το απόγευμα. Μπράβο, ρε. Σκέφτεται πολύ την εκπομπή. Όχι, δεν έχει. Αύριο θα δώσω την εκπομπή που θα λείπει. Τι μου τα βάλε αυτά, ρε φίλε. Αύριο θα δώσω την εκπομπή. Διάλειμμα πάμε, παρά 25. Θα δώσω αύριο. Βρίο. Λοιπόν, ναι. Σήμερα το απόγευμα όλα μπαουτάρι. Αύριο. Τρόικα. Εσείς. Εμείς. Ναι. Και απόγευμα όλα μπαουτάρι. Ναι, θα δίνει εισιτήρια. Γιατί είναι 9,5 ώρα το μάτσε, φίλε. Ναι. Θα δώσουμε εισιτήρια. Μπράβο. Πόσα μήνανε. Έχουν τελειώσει. Σχεδόν. Όχι, δεν έχω τελειώσει. Δεν έχει όμως τη θύρα 2. Κεντρική. Πότε είδα. Η προπονητή στην οικία. Δεν έχει τη θύρα 9. Mm. Πότε είδα. Δεν έχει την 1. Δεν έχει την 3. Mm. Στην 7 έχει κυρίως. Στην 7 έχουν. Τα διαρκές έχει γίνει χαμό σε εμάς. Έχει πολύ τέτοιο, ναι. Πόσα έδωσε, 19-20. Εγώ δεν περίμενα το χθες που ανοίξανε. Όχι, γιατί ρε φίλε. Είσαι μετά από πρωτάθλημα. Γιατί. Και έχεις και τα ευρωπαϊκά παιχνίδια μέσα. Ναι. Οπότε συμφέρει. Γίνανε πολύ γρήγορα. Λοιπόν, απλά στον Άρη, να σου πω κάτι, έγινε αυτό που έλεγα. Τι? Δηλαδή, όλοι καθόντουσαν σταυροπόδι, όχι όλοι, σταυροπόδι μέχρι αυτή τη βδομάδα και τώρα με παίρνουν και λένε ναι, λέει, αλλά τώρα λέει, δεν μπορούμε να πάρουμε. Δεν ισχύει, λέει, μας δεν το διαρκείας για το, αν το, πάρεις, αν το αγοράσεις σήμερα, ναι, για το ματς αύριο. Ναι, ρε φίλε. Δεν γίνεται αυτό να ισχύσει. Αν το παίρνει την προηγούμενη εβδομάδα. Τότε θα ίσχυε. Γιατί την Παρασκευή δήλωσε, είπε 6.000 διαρκείας και βγάζω, εκδίδω και 12.000 εισιτήρια. 13 πόσα είναι, ξέρω εγώ. Ναι. Συν 1.400 στους Κύπριους, όσους Κύπριους έξω. Ναι. Έτσι, 21 κάτι είναι τα εισιτήρια. Ναι, ναι, ναι. Δεν μπορείς, ενώ έχεις εκδώσει 13.000 εισιτήρια για να διαθέσεις τον κόσμο, να διαθέσεις και 3.000 διαρκείας. Σωστά. Γιατί αυτομάτως θα γίνει 6 και 13, έχεις 19.000 θέσεις. Θα πρέπει να βρεις 22.000 θέσεις. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ναι. Και δεν μπορεί να το καταλάβει ο άλλος. Που του το λες. Για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο την Παρασκευή, α πούμε, κάποιο που πήγε να πάρει διαρκεία. Δεν πήγε διαρκεία, α πούμε. Δεν πήγε, ρε φίλε. Σου λέει, θα πάω την Τετάρτη. Μία μέρα πριν το μάτς. Δεν γίνεται αυτό. 20 Μαΐου βγήκαν τα διαρκεία και ο άλλος πάει να το αγοράσει. Εντάξει, καταλαβαίνω. Κάποιο που ζωρίζεται και τα λοιπά. Υπάρχουν και περιπτώσεις αυτές. Γιατί είπα σε ένα φίλο μου, λέει, εσύ μου λέει, φοιτητής είμαι, τώρα μάτζεψα τα λεφτά. Σεβαστό είναι αυτό 100%. Απλά έχει και ένα κόστος.
Θα πρέπει να πάρει και εισιτήριο τώρα για το, για το συγκεκριμένο μάτς. Mm. Έχει και ένα κόστος αυτό. Τι να κάνουμε. Κάτι. Δηλαδή δεν γίνεται. Δεν γίνεται να τα έχουμε όλα δικά μας. Απ' την άλλη, ο άλλος θα χάνει λεφτά και εγώ, θα τρελώνω. Θα πάω σε ένα all inclusive εστιατόριο και μου λένε κάει και κουζίνα το μεσημέρι, δεν αφάς. Θα τσατιστώ, ρε φίλε. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Πέρα από την πλάκα, οι ομάδες γενικά βοηθάνε τον κόσμο σε αυτό το πράγμα. Όχι να θα πάρεις με δόσεις άμα θέλεις, όχι το ένα και το άλλο. Τρεις δηλαδή, δόσεις. Εντάξει, ναι. Βοηθάνε, ρε παιδί μου, όσο μπορούν, έτσι. Δεν μπορεί τώρα άλλο να σου πει ρε φίλε, πάτε διάρκεια. Και σιγά σιγά ο Άρης θέλει, έχει πολλά να κάνει ακόμα σε θέματα οργάνωσης. Εντάξει. Δηλαδή αυτές οι ουρές τώρα που είναι ευχάριστες. Ναι. Είναι ευχάριστες. Έχει το χουλιάμα, το μιλά μια ωρίτσα. Έχει τζερτζελέ. Εντάξει, είναι μια ωρίτσα, δεν είναι και πέντε ώρες. Και το έλεγα χθες το βράδυ. Δηλαδή, συγγνώμη, δεν έχει στηθεί κανένα από όλου αυτού σε μια ώρα σε ένα θέατρο, σε ένα κινηματογράφο, σε μια συναυλία. Στην τράπεζα. Είσαι 91 νούμερο, είναι το 88 και λες τελειώνω σε 5 λεπτά και τελειώνω σε μια ώρα. Γιατί ο άλλος κάνει ένα ταμείο. Απλά την ομάδα την νιώθουμε και λίγο δικιά μας. Δικιά μας είναι τώρα. Γιατί περιμένουμε. Εν τω μεταξύ, χθες πάμε και πάμε στο break, γιατί λέγανε δεν έχει. Συγγνώμη, παιδί, είχε 8 υπαλλήλους. Δηλαδή, πόσους να έχεις για να εξυπηρετείς τον κόσμο. 28. Ο ΠΑΟΚ πόσους έχει, ρε. 38, 48. Πιστεύω πως περνάει. 218. Όχι, πέρσι το είχα δει, νομίζω είχε 215. Ευρωπαϊκό σύλλογο. Λεφτά. Λεφτά υπάρχουν. Και πρόσεξε, επειδή άκουγα τον Ταλία, πρέπει να πατήσω το τηλέφωνο. Είναι άλλο να λες ο μεγάλος με το Μούση ή οτιδήποτε άλλο. Και είναι άλλο να το ρωτάς, πες μια ένορκη κατάθεση. Και να μην υπάρχει. Μα δεν υπάρχει. Η μόνη περίπτωση που υπήρχε ήταν η Βέρεια Ολυμπιακός με τον Καλαϊτζίδη. Έτσι, τότε η περίπτωση. Ποιος την πλήρωσε? Ο Άρης. Ποια Βέρεια την πλήρωσε? Δεν ανέβηκα. Α, ναι, σωστά. Με τον Κυρτζίκαρο. Α, που το θυμήθηκες αυτό. Α, που το θυμήθηκα. Άλλη μια εύνοια του Άρη από τον Ολυμπιακό. Break. Ένα δεκαλεπτάκι έχουμε ακόμα. Μέχρι ο Παναγιώτης Παπαδόπουλος να πάει στις παραλίες. Μέχρι να βγάλει το κορμί του για να το θαυμάσουν άπαντες. Συμπούτα από διακοπές. Ποτέ. Και... Τι. Α, νότος. Λοιπόν, ορίστε, βουτιά στο χρυσάφι τη ΣΟΕΦΑ. Φιλιά. 256 εκατομμύρια έχει πάρει ο Ολυμπιακός φιλό όλα αυτά τα χρόνια. Από την ΟΕΦΑ. Αβράμαρος χθες, φιλέ. Αβράμαρος, τραυματίστηκε όμως. Μια χαρά ήταν ο Ολυμπιακός, φιλέ, με Αβράμ πίσω. Στα μετόπισθεν. Στα ντουζένια του. Γιατί είσαι πιο νέο. Φυσικά, ναι. Έχει αλλάξει το σύστημα να μην ανεβαίνει ο Μάτος γιατί δεν έχει ανάση, το έχει αντιληφθεί. Το καταλαβαίνει. Ήθελα ένα Μάτος, ρε φιλέ. Αλλά πήρα καλύτερο τώρα το σουτ κρέν. Ακροατή. Καλημέρα. Ναι, γεια σα. Καλημέρα. Γεια σας. Παρακαλώ. Κώστας, ναι, καλώς τον. Έλα ρε Κωστή. Πού είσαι ρε Κωνσταντή. Χρυσανθέ, ποδοσφαιρικά κάνεις ένα λάθος. Υπάρχει μια απόσταση. Πού Κωστή μου. Μεταξύ μας, ποδοσφαιρικά. Ναι, είναι... υπάρχει απόσταση. Αλήθεια είναι αυτό που λες. Αλήθεια είναι. Αλήθεια είναι αυτό που λες. Όχι, δεν γελιέμαι. Λέτε ψέματα στον εαυτό σας, κατάλαβες. Όχι, δεν γελιέμαι. Εγώ το ξέρω ότι υπάρχει απόσταση. Γιατί μετά βρίσκεται προεκπλήξιος και ο κόσμος διαμαρτύρεται γιατί ο Άρης δεν είναι κολοπετινίτσα. Σωστό. Μπράβο. Και ο κόσμος αυτός που διαμαρτύρεται θα έχει και δίκιο, διότι τον φουσκώνουν τα μυαλά με αέρα, να πούμε που δεν είναι. Πού τον φουσκώσαμε τώρα τα μυαλά, εγώ είπα ότι πρέπει να βγει στην Ευρώπη. Και άλλοι, εγώ ακούω διάφορα. Α, εντάξει. Ναι. Οι άλλοι δεν ξέρω, εγώ θα θεωρώ... Θα πρέπει να βάζεις εφικτούς στόχους και λίγο πιο πάνω. Ο στόχος λοιπόν του Άρη και φέτος είναι να βγει στην Ευρώπη, να προσπαθήσει να διεκδικήσει το κύπελλο και αν μπορέσει να μπει στους ομίλους είναι υπέρβαση. Αν το καταφέρει. Νομίζω ο πρώτος είναι να ξαναβγεί η Ευρώπη για μένα. Έτσι. Είναι και το, κοίταξε, και το κύπελλο είναι ένας στόχος ο οποίος πάντα είναι εφικτός για οποιονδήποτε. Δηλαδή και η Ξάνθη ακόμα μπορεί να φτάσει. Άμα πας με το κύπελλο δεν παίρνεις φράγκα. Ενώ άμα πας στους ομίλους θα πάρεις. Είναι τίτλος. Μπαίνεις όμως. Άμα πάρεις το κύπελλο όμως παίρνεις πολλά πράγματα. Ναι. Πέρα από τα φράγκα που παίρνεις. Τα λεφτά που παίρνεις από τους ομίλους του Europa. Όχι, αλλά ξεκινάς με το καλό εισιτήριο. Ανεβαίνει η ψυχολογία του κόσμου. Αν ναι. Η ψυχολογία του κόσμου. Εντάξει, είναι και ένα τίτλο. Το βασικό είναι, παιδιά, ότι είναι τίτλο τώρα. Είναι ένα τίτλο. Ο τίτλο μισό αιώνα. Ο τίτλο είναι η τροφή του κόσμου, ρε φίλε. Αλλά τα ταμεία τη ομάδα θα γεμίζουν. Άμα πάρει όμω το κύπελο, ρε Κώστα μου, την επόμενη σεζόν θα έχει άλλε 2-3 χιλιάδες διαρκεία. Ναι, δεν αμφιβάλλω. Θα έχει ένα καλύτερο εισιτήριο. Έχει, εντάξει, έχει τα καλά. Αλλά αυτή είναι η στόχη του Άρη. Δεν νομίζω ότι κάποιο λέει για πρωταθλήματα και τέτοια πράγματα. Και αν το λέει, δεν είναι στην πραγματικότητα. Υπεραισιόδοξο μπορεί να χαρακτηριστεί. Όχι, δεν είναι ρεαλιστή. Πραγματιστή. Ναι, δεν είναι ρεαλιστής και είπαμε το κακό είναι ότι μετά γυρνάει μπούμερανγκ αυτό. Γι' αυτό ακριβώς να λέμε την πραγματικότητα. Κότσο, πρέπει να κλείσουμε, έχουμε έναν ακόμα. Χθες εγώ είδα τον το Δυνάστη. Α, δεν είναι φιλικό. Ο Δυνάστης.
Τώρα αυτοί όντως λένε ψέματα στον εαυτό τους. Γιατί? Κοίταξε, είχαν ένα σημαντικό ένα χτύπημα. Είχαν ένα σημαντικό χτύπημα. Δεν είναι λίγο να χάσει το Φορτούνι. Δεν είναι λίγο. Δεν είναι λίγο να χάσει το Φορτούνι μια εβδομάδα πριν τα παιχνίδια. Είναι άλλο, κοίταξε, είναι άλλο αυτό που είχε ο ΠΑΟΚ που ξεκίνησε και ήξερε ότι Βιερίνια δεν έχω. Ξεκινάω και λέω Βιερίνια δεν έχω. Και είναι άλλο να στείνει την ομάδα πάνω στο Φορτούνι και μια εβδομάδα πριν τα παιχνίδια είναι χιαστού. Είναι τεράστια απώλεια για αυτού. Τεράστια. Αλλά γενικά δεν είναι και τίποτα φοβερό και τρομερό όντως. Αλλά είναι λίγο πιο κοντρολαρισμένη. Είναι λίγο πιο κοντρολαρισμένη σε σχέση με πέρσι. Ρε εσύ, για τον Αβραάμ που έλεγες πριν. Ναι. Είναι για 20 λεπτά αυτός ρε φίλε. Ναι, αλλά οι δύο βασικοί τους παιδιά, να τα μετράμε, οι δύο βασικοί τους στόπερ ήταν στο Κόπα Αφρικα, λείπουνε. Ρε εσύ, τον άλλον το βασικό το στόπερ που λες, τον, όχι το Μέργη, ο Σισε, όπως το λένε. Το Σισε τον θέλω να τον έχουν εγώ. Κάνουμε καλαμπούρι. Εγώ θέλω να το έχουν το Σισε. Κύριε φίλε, γελάς, ο Ρος είναι κλάσσα. Ο Σεμέντο όμως είναι ωραίος παίκτης. Έτσι λένε. Ο Σεμέντο είναι ωραίος. Αυτός αλλά, ο μαύρος. Πούμε, άμα με πεις πάρε το Ρος ή τον Σισε, το Ρος θα έπαιρνα εγώ. Ναι. Γιατί είναι πιο μυαλωμένος ρε φίλε. Ο Ποντένς είναι καλός παίκτης που έχουν. Ο Ποντένς είναι καλός, αλλά ρε φίλε βλέπει την αισθία. Και έχουν εξαιρετικό τερματοφύλακα. Εξαιρετικός τερματοφύλακας. Καλός είναι, πολύ καλός, ναι, όντως. Από εκεί πέρα, μια που τα έβαλες για να μιλήσουμε για τους άλλους, ναι, ο ΠΑΟΚ ναι, χθες έδειξε πολύ καλά δείγματα στο επιθετικό transition. Είδες ΠΑΟΚ. Είδα το πρώτο ημίχρονο. Ο Πέλκας το πολύ καλό. Πρόβλημά μας, ξέρεις ποιο ήταν. Οι στημένες φάσεις και έχεις θέμα στην άμυνα. Χάσαμε όλες τις κεφαλιές. Ναι. Έχεις θέμα στις στημένες φάσεις στην άμυνα. Αλλά είσαι πολύ καλός. Πολύ καλός. Τον είδα και σε άλλα φιλικά τον ΠΑΟΚ. Είναι πολύ καλό στο επιθετικό transition. Δηλαδή γίνει πολύ γρήγορα στην κόντρα επίθεση. Και αυτό στην Ελλάδα. Πάρα πολύ γρήγορα. Αυτό στην Ελλάδα είναι τεράστιο θέμα. Ναι. Γιατί και οι Άντερλεχτ δεν είναι εκεί πίσω. Γιατί δεν είναι Λουτσέσκο Φερέιρα. Ναι. Ο Λουτσέσκο είχε τα στραβά του. Τα λοιπά, ναι. Αλλά μεσοαμυντικά τη δούλευε καλύτερα την ομάδα. Ναι. Εντάξει, θα μου πει είναι προετοιμασία ακόμα όμως, έτσι. Ναι. Δηλαδή μπορεί μια αρετή στα φιλικά να σου γυρίσει ανάποδα και ένα μειονέκτημα να γίνει πλεονέκτημα. Φαίνεται και η φιλοσοφία του αποτελέσματος που έφερε στην Πράγκα, ας πούμε. Όταν βλέπεις μεγάλα σκορ. Δεν θα είσαι τόσο καλός όσο ήσουν πέρσι. Ναι. Φαίνεται αυτό. Ναι. Εντάξει, είναι και ένας χρόνος στην πλάτη του Μάτος του Βαρέλα. Και κυρίως, φίλε, είναι μεγάλη απώλεια ο Βιερίνια. Είναι μεγάλη απώλεια. Όποιον καλό παίχτη και αν φέρει εκεί. Αυτό είναι η κοινοτροπία που περνάει στην ομάδα. Είναι μεγάλη απώλεια ο Βιερίνια και δεν ξέρω αν θα μπορέσει να ξαναεπανέλθει στο επίπεδο του. Θα επανέλθει, θα επανέλθει. Παναγιώτη, έλα, φίλε. Ναι. Με αυτό θα κλείσω. Άτυχο ο Άγιαξ που κλείω. Άτυχο ρε, άτυχο ρε. Άντε, πάνε το κεφάλι του. Φοβάζει τον Μπαζ Γιάννενα ρε. Ζήτησαν δανεικό τον Ντελίχτα του Γιουβέντου. Καλημέρα. Καλημέρα, πάμε στον επόμενο. Την ψηλιάζει και τον Ντελίχτα. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα. Να, ο Πάουξακ. Δεν είναι άτυχο ο Άγιαξ. Φυσικά. Τι. Δεν είναι άτυχο ο Άγιαξ. Εάν κρίνουμε από την προϊστορία σου με τι Ολλανδικέ ομάδε, όχι. Εγώ θα είμαι ειλικρινή. Θα είμαι ειλικρινή. Λοιπόν. 15 Αυγούστου, αν δεν το πω, 13 Αυγούστου, πότε θα είναι ο επαναληπτικός. Ναι. Καταρχήν, ξέρουμε τι ώρα είναι το παιχνίδι στις 6 του μηνός. Α, δεν ξέρω. Ή 8 ή 10. Λογικά τέτοιες ώρες. Θα το δούμε. Γιατί. Λοιπόν, έτσι ρώτησα πληροφοριακά. 2-20 δίνει τον Άγιαξ. Έχουν ζέστη, από τη ζέστη δεν θα μπορεί ο Άγιαξ. Ξέρουμε τα τσινιά το κάνω όπως κάνανε και την τελευταία φορά που παίζαμε εδώ πέρα και κορακιάσαμε να μισθώ. Τι να κάνεις, γιατί με τυχαίνουμε καλύτερα ήταν. Απόγευμα, πω, από τι ήταν εκείνο. Εντάξει, καλοκαίρι, λογικό είναι. Λοιπόν. Ή θα πούμε ότι γράψαμε ιστορία ή θα πούμε ότι οι ευρωπαϊκοί μπαμπάδες μας, τέλος. Όχι, ή θα πεις ότι η ιστορία συνεχίζεται. Τόσο, η ιστορία θα συνεχίζεται ούτως ή άλλως, ο χρόνος δεν σταματάει. Επαναλαμβάνεται, συγγνώμη, επαναλαμβάνεται. Μα όταν επαναλαμβάνεται αποκτάς μπαμπά, αυτό λέμε. Μάλιστα. Όπως λέει ο 501, την ΑΕΚ όπως οφείλαμε μετά από 3 χρόνια κοροϊδίας την αποκαταστήσαμε και είναι πλέον η επίσημη, όλοι οι άλλοι είναι ξεπέτες. Αυτό θα λένε όπως έχουμε εμείς στην ΑΕΚ και στην Ελλάδα, έτσι θα λένε, θα λέει ο Άγιαξ για εμάς στην Ευρώπη. Εντάξει, επειδή πήρες 2 κύπελα τώρα την έχεις στην ΑΕΚ, στην 18 πρωταθλήματα έχει η ΑΕΚ. Είναι τα 3 σερί που τους παίρνεις σε ελληνικό. Εντάξει, τι να κάνουμε. Όταν μιλάμε για 18, 48, 58 στην Ελλάδα, να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Να είμαστε. Να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Πού δεν πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, στα 3. Γιατί άλλο τα 3 παντελονάτα, έτσι τα 5 παντελονάτα, άλλο τα 2, τα 3 πριν το 1945. Ναι, εντάξει, έχω. Έτσι, άρα να το αλλάξουμε. Άρα, άκου λίγο. Όταν μιλάμε για 47 του Ολυμπιακού είναι fake.
Όταν μιλάμε για 18 της ΑΕΚ είναι μουσαντέ. Μόνο του ΠΑΟΚ. Όταν μιλάμε για του Άρη είναι προπολεμικά. Άρα μόνο του ΠΑΟΚ είναι τα καλά. Νερό στο ευχαριστώ που με κερδίζεις χρόνο για μένα. Έγινε, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Αυτό δεν κρύβει μια αλήθεια. Αλλά δεν θέλω να σταθώ αυτό. Δεν με ενδιαφέρει. Εγώ τώρα έχω ευρωπαϊκό μάτς. Εντάξει, σου είπα την άποψή μου. Σωστά. Πώς θα είναι το πράγμα. Ή θα γράψουμε ιστορία να πούμε θα αποκλείσουμε τον Άγιο. Τώρα είναι η ώρα. Ή θα πω και να σου πω και κάτι και για αυτό που είπες πριν. Γιατί άλλο ήθελα να πάω, αλλά με βοήθησες. Λοιπόν, ξέρεις στην Αμερική, μπορεί να το ψάξουν και οι φίλοι ακροατές, για να είμαστε και έτσι ωφέλιμο, έτσι μια ωφέλιμη εκπομπή. Υπάρχει υπάρχει μια θεωρία, και μάλιστα έχει βγει και βιβλίο αυτό, να πούμε, λέγεται το Peter Principle. Peter Principle λέγεται. Ναι, ναι. Λοιπόν, αυτός, ψάξω άμα το κάνεις ένα κλικ στο ίδιο, να το βρεις κατευθείαν. Λοιπόν, αυτός τώρα τι είναι. Αυτός είναι ένας υπάλληλος, ο οποίος ξεκινάει με όρεξη και ορμία, ας πούμε, έτσι, πολύ ανταγωνιστικός. Και κάποια στιγμή με το πέρασμα του χρόνου, ας πούμε, βαραίνει, δεν έχει κάτι άλλο να κάνει, τα έχει κάνει όλα, ας πούμε, και καταντάει μέσα στην ίδια την εταιρεία του μη ανταγωνιστικός ή στον οργανισμό, ας πούμε, που εργάζεται, έτσι. Αυτή τη στιγμή, αν θα γίνει αυτό, πιστεύω θα γίνει, οι παίκτες του ΠΑΟΚ θα το πάρουν πάνω τους, είναι πιο όρημοι από ποτέ να κάνουν το επόμενο βήμα στην καριέρα τους στους ομίλους Champions League, τουλάχιστον οι περισσότεροι από αυτούς που κάποιοι περισσότεροι δεν έχουν δύο ομίλους, όπως και φυσικά όλος ο οργανισμός. Έτσι. Αυτό θέλω να πω, δηλαδή, ότι είναι ανταγωνιστική 100% τουλάχιστον στο θέμα του εξωτερικού. Μέσα μπορεί να πει, είναι χορτάτη, ξέρω εγώ, κάνανε δύο φορές double, ας πούμε, συνεχόμενο. Εντάξει, έχουν δείξει την αξία τους μέσα, αλλά πιστεύω ότι θα σκυλιάσουν πάρα πολύ με τον Άγιαξ. Καλά, φυσιολογικό να σκυλιάσουν, πρόκληση είναι βέβαια. Έτσι. Για αυτούς είναι πάρα πολύ, είναι πολύ ανταγωνιστική έξω, κατάλαβες, να δείξουν και την αξία τους έξω, να πούνε ορίστε. Ρε, λεφτά θα πάρουν πολλά, ρε, λεφτά θα πάρουν, ας την αξία. Λεφτά θα πάρουν και να προκληθούν. Και τα λεφτά φυσικά. Δεν είναι μόνο για αυτούς τα λεφτά, αδερφέ, να ξέρεις. 8 η ώρα είναι το μάτς εδώ. 8, νωρίς δηλαδή. 8, 2-20 το μήνυμα. Αυτό θα πέσει. Άντε την αγάπη μου. Καλημέρα, καλημέρα. Θα πάει κανένα 80 αυτό. 8 φαντάζομαι, το 8 όμως εδώ τώρα στο site της UEFA. Ναι, νομίζω προσαρμόζεται. Νομίζω ότι στο site της UEFA δείχνουν τις τοπικές ώρες. Ναι. 8. Είναι κλασικά 8 και 10, έτσι. 10 και 5. Τι καλά, στο άλλο θα δούμε. 9.30. Τι 9.30. Το Ajax Power. Το Ajax Power. Ναι. Μάλιστα. 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 Με 9,5 ευρώ όμως τι μπορείς να πάρεις. Δύο πίτσες μεγάλες και τα δύο εκατοστά μόνο με 9,5 ευρώ. Πού? Πίτσα Mr. Gold. Σικές μεσολογίου 2 μετά το γήπεδο του Βάου. Delivery στο 62-85-86. Από 1 το μεσημέρι μέχρι και 1 το πρωί. Σικές Νεάπολη. Αμπελόκι, Πολύχνη Μετέωρα και στο κέντρο μπορεί να παραγγείλεις μία εκ των προσφορών. Νικητής το quiz που έχουμε βάλει. Κάτσε ρε φίλε, μην φεύγεις τα μηνύματα. Ο Νίκος. Έλα, έλα. Ο Νίκος ο Ντομπγκάν. Άντε ρε το χαμένο τώρα. Αφού το είπε στον αέρα. Έλα, έλα, πήγες στα μηνύματα. Είναι ο 0. Έλα. Κοεντρά πάει στην πόρτα. Καλό ταξίδι. Καλά μας γράφει. Ο LCDC εδώ θέλει να κάνει άλλα λεφτά. Θα, δεν θα έρθει αυτό. Θα έρθει. Θα έρθει. Έτσι, για το μεγάλο άλμα στην καριέρα του. Ο Κουεντράου ήρθε. Ναι. Είδε ναι. Και απήλθε. Αν τον κάνει ό,τι θέλει η γυναίκα του. Γυναίκα πάμε. Δεν πάμε. Γυναίκα πάμε. Δεν πάμε. Όχι, όχι, κάτσε, παίζει στην Παναχαϊκή. Συγγνώμη για την Παναχαϊκή. Τη Πορτογαλία και να πα στην Πόρτο. Δηλαδή τι, ένα λιμάνι. Η Παναχαϊκή είναι. Η Πόρτο είναι η Παναχαϊκή. Η Ριόβε τι ήταν. Χειρότερη είναι η Παναχαϊκή. Στην Πόρτο πάει, φίλε. Στην Πόρτο, ναι. Τι. Σιγά το πράγμα. Προπονητή ξέρει ποιον έχει. Ποιον έχει. Σωστά, ένα λιμό. Ένα λιμό. Κοσίσαν, δεν είναι. Ένα λιμό, ναι. Εντάξει. Τι θα κάνουμε, ρε φίλε. Στην Πόρτο πάει. Στη σκιά τη Μπενφίκα δηλαδή. Πού πάει. Πού πάει, αγόρι μου γλυκό. Το ανέκδοτο τη Μαδρίτη. Πέπε στη Ριάλφρυ και του κάνα πλάκα εκεί πέρα. Η Αλαβέ και είχε τάφη. Πάει στη Μικρά Ασία. Άντε, να μισό και πατήσει. Show me the money, του λέει. Και του βγάλε κάτι ρούβλια. Ρούβλια, ναι. Και λέει, τι είναι αυτά. Λέει, τα φέραμε προ 7 Ιουλίου. Δεν μπορούσαμε να τα κάνουμε ευρώ. Στα ανταλλακτήρια έχει δουλειά. Χοεντράω, πήγαινε, άναψε μια λαμπάδα. Είσαι με τον boy σου, τάπα, τάπα, στο όνομα του Μπόσμαν. Γιατί αν δεν υπήρχε ο Μπόσμαν, ξέρεις που θα έπαιζε. Στη Ρίο Άβε και θα παρακαλούσε να παίξει εκεί πέρα. Λιμό, λιμό. Με τα πόδια θα έρχεσαι για να παίξει την Παοκάρα. Ούστα από εδώ πέρα, κοπρόσκυλα. Σε ενημερώνω. Ναι. Ότι μπορεί να αγοράσει όλα τα ταξί Θεσσαλονίκη. Να στα πάει. Τώρα μπορεί, ρε φίλε. Γιατί στο όνομα του Μπόσμαν, ρε φίλε. Κάτι τέτοιοι τύποι δεν παίρνουν στα σύνορα. Ούτε στην Κιμαράες θα μπορεί να παίξει. Κιμαράες είναι και τεράστια. Καμιά σχέση. Ποιον προπονητή του Άρη ναι. Είχε προπονητή Κιμαράες. Ποιον είχε. Για, δεν πες. Δεν ξέρω. Quiz. Δεν το ξέρω.
Buzz Aldrin. Yeah. Βάλε κάτι δύσκολο. Μπόνους στο πρώτο ζωάκι στο διάστημα. Η Λάικα η σκυλίτσα που είχαν στείλει οι Ρώσοι. Ο 008. 008 θα επικοινωνήσει μαζί σου η Μαριλής για να πάρει τα γυαλιά ηλίου η ώρα από το Opticon Express σε 2-3-5 λεπτάκια. Τι θα επικοινωνήσει μαζί σου απέναντι στο Opticon Express. Ο Μάστερ Οφόραση. Δημητριάδης. Ναι, τι κάνει. Ετοιμάζεται για τέτοιο. Γιατί. Διαβατήριο πείραμα. Θα πάρει το ελληνικό διαβατήριο πέσω στην επόμενη, στο επόμενο ταξίδι, όχι τη Αυστραλία. Γιατί. Δεν ξέρει τι έχει κάνει. Τι έχει κάνει. Θα σου το πω σε άλλη εκπομπή. Ναι. Χαιρετίσματα στο φίλο. Οργία. Είναι ο μόνο που έχει ταξιδέψει με το τσάρτερ και δεν έχει κατέβει το αεροπλάνο. Κουλαθή. Όχι, μάλλον γύρισε πίσω με το ίδιο τσάρτερ. Α, μπράβο. Δεν κατάλαβα. Έκανε μια βολτίτσα στο διάστημα. Πήγε κάπου. Ναι. Πρέπει να μα το πει αυτό στην ιστορία. Γιατί είναι ωραία, είναι πάρα πολύ. Αλλιώ δεν τη λέει αυτό, ε. Έχει δύο διαβατήρια ο Μάστερ Οφόραση. Και είχε αυτό που χρειαζόταν βίζα μαζί του. Ο Μπόρν, ο Μπόρν, υπόθεση Μπόρν. Στη χώρα αυτή που πήγε. Ναι. Και ήταν ο μόνο που γύρισε πίσω. Αλλά ήταν, ταξίδεψε μόνο του, φίλε. Με Boeing, μόνο του μέσα στο αεροπλάνο πίσω. Σοβαρά μιλά. Ναι, πήγε με Αυστραλία. Και μου λε αυτή την περίπτωση. Πάλι βγαίνει ο Ροζοδό και σου λέει τι να κάνει έτσι αυτό που κάνει. Α, δεν ξέρω. Ναι. Και έτσι λε, έλα κάτσε λίγο δίπλα. Τόσο ταξίδι έχουμε μπροστά μα. Ε. Εκεί πότε δεν ξέρει τι γίνεται. Δεν ξέρω τι έκανε ο Master of Force. Μπορεί να έγινε και Master of Aircraft. Master of Έραστη. Λοιπόν, πάω και 24 έρχεται. Ναι, ναι, ναι. Θα τα πει όλα. Τι, όλα, ναι, όλα. Βγαίνει και σε βιντεάκι ο Κόλκα, δηλαδή δεν μα λυπάτε. Έχω γίνει, ακολουθώ ΠΑΟΚ 24. Κοίταξε, άκουσα και χθες, άκου λίγο, περίμενε, κάνει το πρώτο, να πείτε να δείτε τα βιντεάκια του ΠΑΟΚ 24 στο YouTube, το ενισχύουν τα παιδιά και καλά κάνουν, πρέπει και εμείς το κάνουμε στο Λαμπαοτάρης. Αλλά ρε φίλε, πραγματικά, μετά φταίω εγώ, θα σου δείξω ένα πράγμα. Τι? Θα σου δείξω λοιπόν το πρώτο βιντεάκι που έκανε ο φίλος μου ο Σταύρος από το... Από το YouTube του ΠΑΟΚ 24. Έτσι, θα στο δείξω το πρώτο διάγκη. Και θα μου πεις τι παρατηρείς. Έτσι. Στο Facebook το βάλε, πού το βγάλε, περίμενε. Πού είναι εδώ, όχι, δεν είναι εδώ. Δεν είναι εδώ. Στο Facebook το βάλε. Θα ασχοληθώ, λέει, με το ΠΑΟΚ στο Instagram. Μισό λεπτό. Και θα μου πεις τι είναι το περίεργο που παρατηρείς σε αυτό το πρώτο βιντεάκι και μετά θα κλείσουμε την εκπομπή για να έρθει το ΠΑΟΚ 24. Να δω τι είναι αυτό το οποίο παρατηρείς, φίλε. Εντάξει, συμφωνείς. Βυζιά βλέπω. Αυτά είναι από άλλα βιντεάκια. Στίβι μάλλον, εντάξει. Θα ξεφτιλίζουμε. Λοιπόν, τον ακούμε εμείς τον Σταύρο. Πάμε περισσότερο. Να ζήσουμε μεγάλες στιγμές. Μπλούζα Ολυμπιακού φοράει μπάσκετ. Συνδεθείτε. Τι φοράει. Μπλούζα Ολυμπιακού μπάσκετ. Ναι, λάκτα, μόνο λάκτα. Βγήκε με κόκκινο φανελάκι, ρε φίλε. Τυραντέ. Με ερυθρόλευκο τυραντέ φανελάκι. Θέλω η επόμενη εκπομπή να το σχολιάσει. Εκτός αν το έκανε για αυτό το λόγο. Για να το σχολιάσουμε όλοι. Εγώ το σχολιάζω. Μπορεί. Δίνω ένα κλικ στο YouTube του ΠΑΟΚ 24. Αυτά είναι, φίλε. Πρόμο. Σαν να βγει μας πρόμαυρο. Ρε φίλε. Ναι. Και να φαίνεται και λίγο. Με κόκκινο φανελάκι, ναι. Τυραντέ, ερυθρόλευκο, φανέλα του Ολυμπιακού. Αυτά που έχουν ξεμείνει από αυτά που τη Α2 που θα παίζει ο Ολυμπιακός. Δεν τρέπεται καθόλου. Δεν έχω ανάγκη αυτά, παίξω και Ευρωλίγκα. Κλείσαμε, παιδάκια. 12 και 5 πάει, ακολουθεί πάω 24. Αύριο το πέρα θα είστε εδώ με Τσαλτίδη. Κανονικά, 10 με 12. Πότε, Γιωργάκη. Για το χτυπάει κουδούνα.